Καλησπέρα. Φίλε κρατέ στο Λίμπερο 104. Έχουμε την τιμή εκτό να κάνουμε εκπομπή με τον Γιάννη Γιαννούλη, τον υπεραθλητή στο το κόσμημα του αθλητισμού γενικότερα, που μάχεται κατά του bullying, γιατί αυτό είναι ο ρόλο του πλέον στην κοινωνία. Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε τον τεχνικό του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, τον κόσμο Παθεοδόρο που λένε μπασκετική σαν τον Γιαννούλη. Και Ηλία, πρώτα απ' όλα σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Και δεύτερον, αυτό το κόσμο Παθεοδόρου δεν σου τη σπάει εσένα, γιατί εμένα μου τη δίνει στα νεύρα να το ακούω για του προπονητέ στο μπάσκετ. Είμαι πολύ ποδοσφαιρικό για να το αντέξω αυτό. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ότι είσαι ποδοσφαιρικό είναι δεδομένο. Ότι υπάρχει διαφορετική κουλτούρα ανάμεσα στα δύο αθλήματα είναι επίση. Και ωραίο. Μένα μου αρέσει κιόλα. Ναι. Όχι, δεν μου τη πάει. Δεν σου τη πάει. Στο ποδόσφαιρο πώ λέτε, μίστερ. Εγώ το Σάντος έλεγα μίστερ. Οι άλλοι για να το κερδίσουν αυτό θέλουν πολύ ψωμί ακόμα. Έναν έλεγα. Έχουμε λοιπόν τον Ηλία Παπαθεοδόρου μαζί μα, γιατί πρέπει να κάνουμε και μια κουβέντα για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Έχω τον Γιαννούλη δίπλα μου εδώ και 6 μήνε και δεν έχουμε κάνει μπασκετική κουβέντα ακόμα, Ηλία μου. Να το ξέρει. Ξεκινάμε και την κόβει. Συγκρίνει τα πάντα με το ποδόσφαιρο. Όχι, ρε φίλε, αφού είμαι μπασκετικό κατά βάθο και μπορεί να το επιβεβαιώσει ο κολλητό. Ο κολλητό είναι τσακωμένο. Ναι, δεν σου μιλάει. Δεν μου μιλάει. Ωραία. Γιατί εγώ μεγάλωσα με Μαρκ Λάντσμπεργκ και πώς τον είχαν τον άλλο. Ούτε τους ξέρεις. Ξέρεις λέει από ό,τι καταλαβαίνω ότι μεγαλώνω. Όταν ο προπονητής του ΠΑΟΚ είχε ίδια ηλικία με εμένα. Έπαθα ένα σοκ με τον Ντούντορ όταν ανακοινώθηκε και ήταν μικρότερος από μένα. Και το δεύτερο σοκ είσαι εσύ που είμαστε ένα μήνα διαφορά. Είσαι εδώ από το καλοκαίρι. Έγιναν τόσα πολλά που δεν ξέρω πόσο χρόνο πιστεύεις ότι είσαι εδώ. Πόσο χρόνο πιστεύεις ότι είσαι στον ΠΑΟΚ? Όσο ακριβώς είμαι, δεν έχω. Σίγουρα. 13, ναι, ναι. Γιατί τώρα τελευταία σε βλέπω λίγο ήρεμο. Μέχρι πριν κάνα 1,5 μήνα σε έβλεπα σε ένταση στον πάγκο. Αυτό είχε να κάνει με το πώς πήγε η ομάδα το καλοκαίρι, οι αναποδιές που ήρθανε και μετά το τι αναγκάστηκες να κάνεις μέσα στη σεζόν? Κοίταξε, στον πάγκο συγκεκριμένα έχω πάντα ένταση, ανεξαρτήτως αν η ομάδα πηγαίνει καλά ή όχι. Οπωσδήποτε περάσαμε ένα δύσκολο μήνα εκεί στις αρχές Οκτώβρη μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου με άσχημα αποτελέσματα, με μέτρια απόδοση και με αρκετά προβλήματα τραυματισμών. Αλλά από εκεί πέρα αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν στον αθλητισμό και στον μπάσκετ. Δυστυχώς για μας συνέβησαν 2 μέρες πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι, πριν το μάτς κυπέλλου με τον Άρη. Είχαμε την πρώτη μας απώλεια με τον Γκόνιαρη. Ήρθε το πρόβλημα που είχε στην όρασή του ο Ντίλαρτ. Και μετά ακολούθησαν πάρα πολλά προβλήματα. Ο Ζάρας, ο Μαργαρίτης. Από την αρχή της χρονιάς, από το ξεκίνημα της προετοιμασίας, δεν είχαμε τον Χαραλαμπόπουλο. Και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν είχαμε καλά αποτελέσματα, σίγουρα περάσαμε μια δύσκολη περίοδο. Αλλά το σημαντικό για μας είναι ότι αυτή τη στιγμή προσπεράσαμε το ένα κομμάτι του προβλήματος. Έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Παίζουμε καλύτερο μπάσκετ και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπορούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερες εμφανίσεις στο μέλλον. Εγώ θα το πάρω χρονικά και θα πω ότι σας έβλεπα στην προετοιμασία στα φιλικά. Η ομάδα ήταν εξαιρετική. Έρχονται αναποδιές και ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ανάγκη για αλλαγές προσώπων. Μήπως τελικά ήταν ψυχολογικό το θέμα, γιατί θέλω να πω πώς μια ομάδα που πάει καλά το καλοκαίρι στα φιλικά, έρχονται αναποδιές, έχει άσχημα αποτελέσματα, αλλά οι παίκτες που πήγαιναν καλά στα φιλικά, ένας-δύο κομβικοί παίκτες, δεν πάνε μετά καλά στα επίσημα. Το κομμάτι της προετοιμασίας είναι πολύ διαφορετικό από τα επίσημα παιχνίδια. Όσο διαφορετικό και να είναι, η εικόνα είναι καλή όμως. Η εικόνα που είχαμε στην προετοιμασία μας, από την αρχή μέχρι και το τελευταίο φιλικό που παίξαμε, έδειχνε μια ομάδα η οποία ήξερε τι ήθελε μέσα στο γήπεδο, δεν έπαιζε στο υψηλότερο επίπεδο και ήταν λογικό, αλλά υπήρχε μια αισιοδοξία ότι βαδίζουμε σε ένα σωστό δρόμο και με βάση τις εμφανίσεις και με βάση τα αποτελέσματα. Γιατί παίξαμε και φιλικά με πάρα πολύ δυνατές ομάδες και η ομάδα τα απεξήλθε σε όλα τα φιλικά. Ειδικά με Μπάμπερ, θυμάμαι, δεν περίμενα σε καμία των περιπτώσεων να πάρουμε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, η Μπάμπερ δεν ήταν και γεμάτη, λείπαν παίχτες. Ακριβώς στα φιλικά μπορείς να παίξεις με την Τζέσικα Μόσχας και να κάνεις μια πολύ καλή εμφάνιση. Δεν είναι το κριτήριο 100%. Αλλά η ομάδα έδειχνε ότι είχε αρχή, μέση και τέλος, για να το πω έτσι απλά.
Αυτό όμως είναι κάτι πολύ διαφορετικό από το ότι η ομάδα, ας πούμε, παρουσιάστηκε σε εισαγωγικά σαν φαβορή σε ένα μάτς κυπέλλου με τον Άρη στο Αλεξάνδριο. Mm-hmm. Κατά την άποψή μου, στο Άρης ΠΑΟΚ, όπως και να είναι οι δύο ομάδες, φαβορή ξεκινάει ο Άρης. Στο ΠΑΟΚ Άρης, στο Παλατάκι, φαβορή ξεκινάει ο ΠΑΟΚ. Εμείς λοιπόν δεν κάναμε καλό παιχνίδι εκείνη τη μέρα. Ταυτόχρονα, όπως είπα, υπήρχαν τα προβλήματα δύο κομβικών παιχνών για την ομάδα. Δύο πόινγκαρ του Αντώνη και παρουσιάστηκε και το πρόβλημα του Ντίλαρτ ταυτόχρονα. Το ψυχολογικό βάρος που κουβαλήσαμε από την ήττα, παίζοντας μετά από τρεις μέρες στο γήπεδό μας με μια ομάδα, τον Προμηθέα, έκανε λίγο την ατμόσφαιρα πιο βαριά για μας. Ήρθε το αρνητικό αποτέλεσμα με τον Προμηθέα, με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και αυτό ουσιαστικά έριξε πάρα πολύ την ψυχολογία, την αυτοπεποίθηση. Και έβγαλε και τα προβλήματα που είχαμε σε υπέρμετρο βαθμό. Παρουσιάστηκαν τα προβλήματα αυτά. Δεν θέλει πάρα πολύ να σε πάρει από κάτω. Ταυτόχρονα, το τρίτο μας παιχνίδι παίξαμε επίσης μια εξαιρετική ομάδα. Είχαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Mm-hmm. Παίξαμε μια ομάδα τη Λούντβικ, η οποία πραγματικά παίζει ένα πάρα πολύ υψηλό ρυθμό που δεν ταιριάζει σε καμία ελληνική ομάδα. Σε ένα άλλο επίπεδο ταχύτητας και ενέργειας. Εκεί γνώρισαμε μια πολύ βαριά ήττα και αυτομάτως. Το επόμενο μάτσαμε τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Ναι. Υπήρχε αλληλουχία πραγμάτων που έκανε την ατμόσφαιρα βαριά. Το ένα αποτέλεσμα ήταν λίγο πιο αρνητικό από το άλλο. Και αυτό έβαλε όλους στην ομάδα μέσα σε σκέψη και σε προβληματισμό. Θεωρείς ότι επηρέασε και το γεγονός ότι κακά τα ψέματα σε όλους τους οργανισμούς, όταν υπάρχει ένας ηγέτης για μια οκταετία, υπάρχει και η άβρα του. Η αλλαγή του Σούλη Μαρκόπουλου από εσένα, όπως και να το κάνει, εγώ έτσι το βλέπω. Δεν είναι μια εύκολη μετάβαση. Γιατί όπως και να έχει 8 χρόνια παρουσίαση του ίδιου ανθρώπου σε έναν οργανισμό, κάτι αφήνει. Θεωρείς ότι και αυτό μέτρησε λίγο σε έναν πανικό που ήρθε? Γιατί με τον Μαρκόπουλο είχε μια σιγουριά ο ΠΑΟΞΙΣ, είχε μια σιγουριά ο οργανισμός ότι κουτσά στραβά κάτι θα κάνει. Κοιτάξτε, είναι αδιαφυσβήτητο ένας οποιοδήποτε προπονητής που μένει σε μια ομάδα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα αφήνει το στίγμα του. Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος σαν τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος πρόσφερε τα μέγιστα στην ομάδα, έβαλε τη σφραγίδα του. Η μετάβαση δεν ήταν εύκολη. Αυτό το γνωρίζαν νομίζω όλοι, το γνωρίζαμε και εμείς, το γνώριζε και η διοίκηση της ομάδας όταν πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση. Ήταν δεδομένο ότι αν τυχόν δεν υπήρχαν καλά αποτελέσματα νωρίς, θα υπήρχε στην ατμόσφαιρα ένα ερωτηματικό, μια αμφιβολία, μια αμφισβήτηση. Είμαστε στην Ελλάδα, γνωρίζουμε πώς λειτουργεί το. Όχι το σύστημα. Δεν θα έλεγα το σύστημα, αλλά είναι η ατμόσφαιρα διαφορετική. Είναι μεσογειακός λαός. Είμαστε μεσογειακοί ακριβώς. Είμαστε μεσογειακός λαός. Εσένα η διαφορά σου ποια είναι από η φιλοσοφία με το Σούλη του Μαρκόπουλου, δικιά σου που προσπαθείς να περάσεις την ομάδα? Νομίζω πρέπει να το πεις αυτό για να αρχίζουν να καταλαβαίνουν, ξέρεις, όλοι αυτοί που ακόμα πρέπει να απολούν τον Σούλη. Θέλω να μου πεις ποια είναι η καινούρια σου φιλοσοφία, διαφορετική σου φιλοσοφία. Τι θες να κάνει αυτή η ομάδα? Δεν λέω τους στόχους, δηλαδή να αρχίσεις τρίτος, τέταρτος, πέμπτος. Τι μπάσκετ θέλει να παίξει και με ποιο τρόπο, καταλαβαίνω το εννοείς. Κοίταξε, κάθε προπονητής έχει διαφορετική φιλοσοφία, είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Κατά την άποψή μου, τη φιλοσοφία, μάλλον τον τρόπο που θέλει μια ομάδα να πορευτεί, τον οριοθετεί η διοίκησή της ομάδος. Δηλαδή, η διοίκηση της ομάδας λέει ότι εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτό το μοντέλο. Ή θέλουμε να ακολουθήσουμε ένα διαφορετικό μοντέλο. Συγγνώμη που σε διακόπτω, μόνο ο ΠΑΟΚ το κάνει αυτό. Άλλη ελληνική ομάδα δεν το κάνει αυτό. Λέω ότι είναι το. Ιδανικό. Λέω ότι είναι το ιδανικό. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Ναι, ναι. Εμείς αυτό που συμφωνήσαμε τη διοίκηση του ΠΑΟΚ ήταν να βασιστούμε σε τρία συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο. Και αυτό είχε σαν απαραίτητη προϋπόθεση να στελεχώσουμε την ομάδα με κάποιους Έλληνες παίκτες διαφορετικών ηλικιών, να κρατήσουμε ένα κορμό παιδιών που ήταν ήδη στον ΠΑΟΚ και να επενδύσουμε σε κάποιους νέους παίχτες, ταλαντούχους παίχτες, με βάση το γεγονός ότι ήμουν για κάποια χρόνια στις μικρές εθνικές ομάδες, υπήρχε μια καλή επαφή σχεδόν με πάρα πολλά παιδιά από τις εθνικές ομάδες και ήθελε και ο ΠΑΟΚ να δημιουργήσει ένα ελληνικό κορμό, καινούριο, με ένα νέο προπονητή. Αυτό έπρεπε ταυτόχρονα να καλυφθεί με ένα κομμάτι ξένων παιχτών που θα είχαν κίνητρο και φιλοδοξία, να κάνουν ένα βήμα παραπάνω στην καριέρα τους
και να παίξουν σε ένα σύλλογο σαν τον ΠΑΟΚ που παίζει σε δύο διοργανώσεις, που έχει ένα καλό όνομα, που είναι ακόμα, αν και δεν έχει επιτυχίες μεγάλες τα τελευταία χρόνια, είναι ακόμα ένα brand name στην Ευρώπη. Να στελεχωθεί λοιπόν με ξένους παίχτες. Και τα δύο αυτά πράγματα μαζί, στα δύο αυτά πράγματα μαζί, να συνθέσουμε κάτι διαφορετικό, κάτι καινούργιο, το οποίο φυσικά, γι' αυτό και είμαι για δύο χρόνια στην ομάδα, θέλει το χρόνο του. Αυτό ήταν ο βασικός μας στόχος. Τον τρόπο που θα παίξουμε, που θα παίζαμε το παιχνίδι, το είχαμε προαποφασίσει. Δεν θέλω να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, γιατί νομίζω ο ένας άξονας είναι ότι θέλαμε, με βάση ότι θα είχαμε αρκετούς νέους παίχτες, να έχουμε μεγαλύτερη ενέργεια σε άμυνα και επίθεση, να αναπτύξουμε την επίθεσή μας πιο γρήγορα. Ήταν βασικά κομμάτια μας αυτά. Να αποφασίζουμε πιο γρήγορα στην επίθεσή μας και να δώσουμε ένα ρυθμό λίγο διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια από τον τρόπο παιχνιδιού που είχε αποφασίσει να παίξει ο ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν το σημαντικότερο κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε τα τελευταία χρόνια που παίξαμε για αντίπαλη προφορά και τον παρακολουθούσα. Έπαιζε. Πιο στατικό. Πιο πέντε. Έπαιζε πιο σετ παιχνίδι, προσαρμοσμένο στου παίχτε που υπήρχαν. Πιο πολύ χρόνο σημαίνει αυτό, έτσι, για να καταλαβαίνω κιόλα. Προσαρμοσμένο στου παίχτε που υπήρχαν. Εμεί θέλαμε να το κάνουμε λίγο πιο γρήγορο. Το πιο γρήγορο πολλέ φορέ μπερδεύεται και με το βιαστικό. Το πιο γρήγορο δεν σημαίνει ότι τρέχω πάρα πολύ γρήγορα και βάζω καλά στον ενθουσιασμό. Το πιο γρήγορο σημαίνει ότι αναπτύσσω την επίθεσή μου πιο γρήγορα, δηλαδή μεταφέρω την μπάλα από το ένα γήπεδο στο άλλο πιο γρήγορα, φτάνω στον τελικό μου στόχο για να εκτελέσω πιο γρήγορα. Αυτό σημαίνει να βάλουμε ταχύτητα στο παιχνίδι μας. Αυτό ήταν ο στόχος μας. Δείξαμε κάποια δείγματα καλά στην αρχή, στην προετοιμασία. Δείξαμε κάποια μέτρια δείγματα έως κακά δείγματα σε κάποια παιχνίδια μας. Και τώρα έχουμε βρει ένα ρυθμό, έχουμε βρει ένα δρόμο. Προχωράμε, είμαστε σε ένα καλό σχετικά επίπεδο, αλλά υπάρχει χρόνος νομίζω που πρέπει να διανύσουμε για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Πόσο κομβική ήταν η αλλαγή του Ντίλαρτ, γιατί κακά τα ψέματα υπάρχει μια χρονικά η αλλαγή μάλλον του Ντίλαρτ συμπίπτει με την αλλαγή αποτελεσματικότητας της ομάδας. Ο Γιάννης με είχε πρίξει εδώ πέρα κάθε τρεις και λίγο, μου λέει ο Ντίλαρτ χαλάει την ομάδα, ο Ντίλαρτ χαλάει την ομάδα. Αλλά ποτέ δεν είπε ότι είναι κακός παίκτης. Ναι, ο Ντίλαρτ χαλάει την ομάδα, δηλαδή ότι παίζει περισσότερο για του χρόνου, όπως λέει ο Γιαννούλης, και έχει δίκιο, πολλοί Αμερικάνοι το κάνουν αυτό, παρά για την ομάδα, και ότι αυτό χαλούσε όλο το σύνολο. Αντιλαμβάνομαι ότι για σένα δεν είναι εύκολο να παραδεχτείς κάτι τέτοιο, ότι ο Ντίλαρτ χαλούσε την ομάδα. Αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο από τη στιγμή που πήρα την απόφαση ένα μήνα να τον αλλάξουμε. Τι να παραδεχτώ άλλο. Αυτό είναι. Αλλιώς, αν δεν ήθελα να το παραδεχτώ, θα επέμενα σε μια κατάσταση τέτοια. Κοίταξε, ο Ντίλαρτ είναι ένα παίκτη, ακόμα εξακολουθώ να το πιστεύω. Ήταν για μας από την αρχή ένα ρίσκο, το οποίο το σκεφτήκαμε πολύ. Για ποιο λόγο? Δεν είχε παίξει ποτέ σε ομάδα επιπέδου ΠΑΟΚ. Η καριέρα του μετά το κολέγιο του, δηλαδή ένας πολύ ταλαντούχος παίκτης, πραγματικά ταλαντούχος παίκτης. Η καριέρα του μετά το κολέγιο ήταν σε ομάδες που πάλευε για τη σωτηρία τους, ομάδες που ήταν από την 8η θέση και κάτω, ομάδες που, για να το πω έτσι απλά, χρειαζόντουσαν την προσωπικότητα και το ρέντο του Ντίλαρτ σε 6-7 παιχνίδια για να σώσουν την παρτίδα. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν, επειδή αυτή τη στιγμή πρέπει να μιλήσουμε πολύ ανοιχτά και καθαρά, και το ξέρουν νομίζω όλο αυτό το πράγμα, εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε να αγοράσουμε αυτή τη στιγμή ένα υπερταλαντούχο παίχτη, ο οποίος έχει παίξει σε πολύ υψηλό επίπεδο, είναι σε πολύ καλή ηλικία και να έρθει να παίξει τον ΠΑΟΚ με τα χρήματα που δίνει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κάνει μια προσπάθεια πολύ συγκεκριμένη. Θέλαμε λοιπόν να βρούμε ένα παίχτη που έχει ταλέντο, που έχει προσωπικότητα και που ίσως καταφέρει σε μια καλή ηλικία για αυτόν, στα 27-28 του χρόνια, να κάνει ένα βήμα παραπάνω στην καριέρα του. Και αυτό να ωφελήσει και τον ίδιο, αλλά κυρίως να ωφελήσει εμάς. Και τον ΠΑΟΚ. Είναι το ακριβώς αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς. Δίνοντας ουσιαστικά κίνητρο σε παίκτες που δεν του κοστίζουν να ανεβάσουν την ένταξή τους. Ο Ντίλαρτ λοιπόν, ενώ έκανε μια καλή προετοιμασία και ήταν σε ένα καλό επίπεδο, όταν ήρθαν οι πρώτες δυσκολίες στην ομάδα, δεν αντέδρασε καλά. Αγωνιστικά πάντα. Το παιδί ήταν εκεί, δεν μας δημιούργησε κανένα πρόβλημα, αλλά αγωνιστικά δεν κατάφερε αυτό που λέμε έτσι απλά να μας κουβαλήσει. Εμείς θέλαμε κάποιον εκείνη τη στιγμή να βγει μπροστά. Είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Η ομάδα, όπως είπα, παρτίζεται από αρκετούς νέους παίκτες, όχι πολύ μεγάλες προσωπικότητες, αγωνιστικές προσωπικότητες. Τα παιδιά όλοι έχουν το χαρακτήρα τους. Αλλά εμείς θέλαμε κάποιον να βγει πιο μπροστά. Όταν λέω ότι πήραμε ένα ρίσκο με βάση τη λειτουργία. Ο Ντίλαρτ δεν είναι ο πιο λειτουργικός παίχτης. Έρχομαι κοντά σε αυτό που είπε πριν ο Γιάννης, ότι
Θα πρέπει και εμείς, οι προπονητές, να κάνουμε λίγο τα στραβά μάτια. Θα πάρει δύο επιθέσεις παραπάνω. Θα χαλάσει λίγο το ρυθμό των υπολείπων. Αλλά θεωρούσαμε ότι είχε την προσωπικότητα να μας κουβαλήσει. Αυτό λοιπόν δεν το έκανε. Και από τη στιγμή που δεν το έκανε, δεν υπήρχε κάποιος λόγος να συνεχίζουμε με ένα παιδί το οποίο δεν μας έδινε αυτά που θέλαμε σαν προσωπικότητα και δεν δημιουργούσε και με τον τρόπο που θέλαμε για τους υπόλοιπους. Είπαμε λοιπόν να αλλάξουμε το πλάνο και να πάμε στο αρχικό μας πλάνο. Το αρχικό μας πλάνο, από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε στον ΠΑΟΚ, όπως είχαμε πει, να παιδίσουμε σε Έλληνες παίκτες, ήταν ο Κατσίβελης. Από την αρχή. Και να βάλουμε παίκτες στη δεύτερη θέση, στο δεύτερο γκάρ, να βάλουμε και ένα Αμερικάνο παίκτη και να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό κάναμε. Πήραμε την απόφαση σχετικά γρήγορα, χωρίς, επαναλαμβάνω, να πρέπει να καλύψουμε την επιλογή μας. Η επιλογή ήταν αυτή. Όποιος κάνει κάποιο λάθος πρέπει να το αναγνωρίζει γρήγορα. Εμείς είδαμε ότι αυτό ο παίκτης δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα μας και δεν υπήρχε κανένας λόγος να επιμείνουμε παραπάνω για να δικαιολογήσουμε μια επιλογή που μπορεί μετά από ένα μήνα το παιδί να παίζει καλά. Αλλά εκείνη τη στιγμή πήραμε αυτή την απόφαση ότι θέλουμε να αλλάξουμε και τη λειτουργία μας και την εικόνα μας. Σε συνδυασμό βέβαια με το ότι τελικά ο Κατσίβελης ήρθε, εντάξει. Κοιτάξτε, ο Κατσίβελης υπήρχε ένα καλό στους τραυματισμούς. Όταν τραυματίστηκε και ο Αντώνης και υπήρχε το πρόβλημα ο Ντίλαρτ, εμάς μας ενημέρωσε ο γιατρός ότι κινδυνεύει να χάσει το μάτι του, όχι να ξαναπαίξει μπάσκετ. Εμείς εκείνη τη στιγμή κινητοποιηθήκαμε άμεσα. Πάνω λοιπόν στον τραυματισμό του Αντώνη που ήταν τρεις εβδομάδες έξω και του Ντίλαρτ που δεν ξέραμε αν θα ξαναπαίξει, πήραμε τον Κατσίβελη. Και πήραμε τον Κατσίβελη και προσθέσαμε ένα παίχτη που τον θέλαμε πάρα πολύ το καλοκαίρι, έναν Έλληνα παίχτη. Το καλοκαίρι γιατί δεν έγινε. Δεν έγινε γιατί ο Δημήτρης είχε κάτι άλλο στο μυαλό του. Ο Δημήτρης πέρσι έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά με την Αστάνα. Θεώρησε και λογικό ότι θα μπορούσε να βρει κάτι και σε καλύτερα χρήματα και σε ίσως πιο ψηλό επίπεδο. Έκανε προετοιμασία για ένα μήνα με Τζέσικα Μόσχας, τον εμπιστεύτηκε η Τζέσικα Μόσχας. Δεν κατάφερε να βρει αυτό που ήθελε. Και όταν μιλήσαμε εκείνη την περίοδο, ήταν ελεύθερος και ήρθε στην ομάδα. Και θεωρώ ότι πάνω στο κακό που έκανε οι τραυματισμοί, ο ΠΑΟΚ έχει πάρει ένα παίχτη που έχει συμβόλαιο και για ακόμα ένα χρόνο. Πρόσθεσε ένα ακόμα Έλληνα παίχτη σε πολύ καλή ηλικία. Και νομίζω και με την απόδοση του ο Δημήτρης δικαιώνει την επιλογή να τον φέρουμε στον ΠΑΟΚ. Γενικά ακούγονται πολλά για τους δύο δικούς σου, αυτούς που είχες στην Αστάνα. Και για τον Κατσίβελη και για τον Κουρμπάλη. Δεν ξέρω αν έχεις μια κόλλα από αυτή στο Χάντμπολ. Έχεις καμιά τέτοια. Στο Χάντμπολ έχεις δει που έχουν μια κόλλα. Το Best Guess. Μια κόλλα που έχουν για ποιον ναι, την μπάλα. Ναι, ναι, ναι. Πάρε τον Κουρμπάλη μια τέτοια έτσι. Σιγά, δεν είναι έτσι. Γιατί ρε φίλε, χθες το φύγε, πόσο, 12 φορές του φύγε μπάλα από χθες, πόσο ήταν. Τέλος πάντων, ακούγονται πολλά. Θέλω να μας εξηγήσεις λίγο τι ζητάς από αυτά τα παιδιά και τι σου δίνουν. Γιατί πιστεύω ειδικά στο Κουρμπάλη την περίπτωση. Υπάρχουν πολλά πράγματα που εγώ σαν απλός θεατής δεν μπορώ να τα καταλάβω. Θα ήθελα έτσι, αν μπορείς, να μας εξηγήσεις τι σου δίνουν αυτά τα παιδιά μέσα στο παιχνίδι. Για τον Κατσίβελη, πάνω κάτω νομίζω φαίνονται τα περισσότερα. Ωραία, για τον Κουρμπάλη ειδικά. Κοιτάξτε, ο Κουρμπάλη είναι ένα παίκτη ο οποίο. Έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία εμείς θα θεωρούμε απαραίτητα για το ρυθμό μας, για το παιχνίδι μας. Το πρώτο κομμάτι είναι ότι μπορεί να αμυνθεί από τη θέση 1 ως τη θέση 5, δηλαδή μπορεί να μαρκάρει τον οποιοδήποτε παίκτη. Ταυτόχρονα είναι ένα παιδί που έχει τρομακτική ενέργεια και διάθεση, που επίσης είναι ζητούμενα για μας, με βάση και το ποιοι είναι οι υπόλοιποι μας παίκτες. Και ταυτόχρονα είναι ένα παιδί που έχει φιλοδοξία και κίνητρο. Πολύ μεγάλο. Για να το δικαιολογήσω αυτό το κομμάτι, θα σας πω ότι ο Κουρμπάλη πέρσι σε ένα πρωτάθλημα τρεις φορές καλύτερο από το ελληνικό στη VTB. Ήταν ο πρώτος rebounder στη VTB. Στη VTB παίζει η Τσέσεκα Μόσχας, η Ούνιξ Καζάν, τα εκατομμύρια ευρώ. Εκατομμύρια ήταν λοιπόν ένας παίκτης ο οποίος είχε 13 πόντους και 8 rebound μέσο όρο. Το καλοκαίρι ήταν για μας από τους πρώτους μας στόχους. Αγνόησε σχεδόν τα διπλάσια χρήματα από αυτά που παίρνει στον ΠΑΟΚ για να παίξει ένα επίπεδο καλύτερο από αυτό που του είχε προσφερθεί. Του είχαν δοθεί πάρα πολύ καλά χρήματα σε λίγο χαμηλότερο επίπεδο από τον ΠΑΟΚ. Αυτό δείχνει και το κίνητρο και τη φιλοδοξία που έχει. Ο Κουρμπάλη λοιπόν κάθε φορά που είναι υγιής κάνει double-double. Κάθε φορά που είναι υγιής. Ή για ένα rebound χάνει το double-double. Έχει όμως από το μάτς με τη Σαλόν έπαθε ένα σοβαρό διάστραμα. Τότε που είχε πέσει κάποιος άγραμπα, εκείνη η φάση είναι. Ναι. Είχε πέσει άγραμπα. Έχει λοιπόν ένα διάστραμα το οποίο ακόμα δεν το έχει ξεπεράσει 100%. Του έχει δημιουργήσει ένα. Δεν πατάει καλά, φαίνεται. Ένα πρόβλημα, όχι το συγκεκριμένο διάστραμα, το έχει δημιουργήσει ένα παράλληλο πρόβλημα. Το οποίο προσπαθούμε
και αυτός και το επιτελείο όλο να το προσπεράσουμε σχετικά συντηρητικά. Αυτό σημαίνει ότι ο Κρουμπάλη χάνει κάποιες προπονήσεις και γι' αυτό δεν έχει σταθερότητα στην απόδοσή του. Ο Κρουμπάλη, όταν επέστρεψε στο τελευταίο μάτς με τη Σαλόν που τραυματίστηκε, είχε 16 πόντους, 12 rebounds. Στο διαθυμό ήταν αυτό, όχι. Στο τελευταίο μάτς που τραυματίστηκε με τη Σαλόν είχε 16 πόντους, 12 rebounds. Όταν επέστρεψε στο επόμενο μάτς με το Ρέθινο, είχε 18 πόντους, 12 rebounds. Στο επόμενο με τον Κολοσσό είχε 8 πόντους, 16 rebounds. Στο επόμενο με την Ventspils είχε 16 πόντους, 10 rebounds. 3 blocks. Όταν ο Κρουμπάλη λοιπόν είναι καλά, θα έλεγα ότι είναι ευλογία για την ομάδα μας. Ευλογία. Απλώς πρέπει να ξεπεράσει 100% το πρόβλημά του για να μπορέσει να κάνει αυτό το κάτι διαφορετικό. Ο Κρουμπάλη δεν έχει την τεράστια ποιότητα σαν παίχτης να βάλει την μπάλα στο καλάθι με οποιοδήποτε τρόπο θέλει. Ουσιαστικά είναι, έτσι θα έλεγα, ετερόφωτος παίχτης. Δεν είναι αυτόφωτος παίχτης στην επίθεση. Αλλά στην άμυνα μας δίνει πράγματα που δεν μπορεί να μας τα δώσει κανένας από τους παίχτες που έχουμε στο ρόστερ μας. Για τον Κατσίβαλη νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Είναι ένας παίχτης ο οποίος διακρίνεται σχεδόν σε κάθε παιχνίδι. Όχι, εγώ δεν τον περίμενα και επιθετικά, αλλά βοηθάει. Υπάρχουν παιχνίδια που βοηθάει πάρα πολύ. Έχει εμπιστοσύνη, έχει αυτοπεποίθηση. Νιώθει καλά, νιώθει καλά. Εντάξει, τα τελευταία είναι δύο σημαντικό. Χρόνια όμως είναι που παίζει πάνω από 20 λεπτά. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Αυτό είναι αυτοπεποίθηση. Αυτό το λέω και από την αρχή. Πλέον αυτοπεποίθηση το παιδί νιώθει και δείχνει καλύτερο παίκτη. Άλλο να παίζει 8-10 λεπτά. Στον Ολυμπιακό, ειδικά μπες, βγες. Τον είχαν και αυτό για την αμυντικό του ρόλο, δεν τον είχαν για εκτέλεση. Και αυτό ο ρόλο είναι, αλλά στον πάγκο έχει ένα πιο ανοιχτό. Τον βλέπει λίγο στα παιχνίδια εκεί που έχει ένα κενό και μπορεί να ορμήξει το καλάθι, δεν ορμάει. Μετά μπερδεύεται το μυαλό του, εντάξει, και το νεαρό τη ηλικία. Ο Κατσίβελη είναι 26 ετών, αλλά. Με δύο γεμάτε ζωέ. Έχει χάσει 4 χρόνια. Έχει χάσει εισαγωγικά πάντα, έτσι. Με δίλεπτα. Ακριβώς. Με δίλεπτα. Αυτά είναι εμπειρίες. Αυτό είναι χτίσιμο προσωπικότητας, χτίσιμο χαρακτήρα. Γι' αυτό και εμείς στον ΠΑΟΚ έχουμε να δώσει τα κλειδιά της ομάδας εισαγωγικά σε ένα παιδί 20 χρονών, 19 χρονών, τον Αντώνη τον Κόνιαρη, για να χτίσει την προσωπικότητά του. Και θεωρώ ότι είμαστε από τις λίγες ομάδες μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης που τελειώνει τα παιχνίδια της με ένα playmaker 20 ετών στην Ευρώπη όλη. Εδώ τώρα θα το αναπτύξουμε όμως λίγο. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ κομβική σεζόν για τον Κόνιαρη. Mm. Γιατί προέρχεται από μια που ήταν γεμάτη, τον εμπιστεύτηκε ο ΠΑΟΚ, έπαιξε πολύ. Κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πεντεθνική, κάνοντας όργια. Πραγματικά. Δηλαδή, εγώ μεταξύ Χαραλαμπόπουλου και Κόνιαρη δεν μπορούσα να σκεφτώ ποιος είναι MVP. Και φέτος. Υπάρχουν παιχνίδια που λες αυτός ο άνθρωπος είναι για το NBA και υπάρχουν παιχνίδια που δεν τον βλέπεις. Τεράστιες μεταπτώσεις. Mm-hmm. Σε προβληματίζει το γεγονός αυτό. Πρώτα απ' όλα συζητάμε, ακριβώς αυτό που είπες, συζητάμε για ένα παιδί που παίζει σε μια πολύ κομβική θέση. Δηλαδή δεν παίζει στη θέση 3, στη θέση 4, να είναι διαδικαστικός. Mm-hmm. Είναι παίχτης που αποφασίζει αυτή τη στιγμή. Ο Αντώνης λοιπόν, πράγματι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει καλές και κακές στιγμές. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο εμείς το γνωρίζαμε εκ των προτέρων. Γι' αυτό και η ομάδα έχει τον Κατσίβελη και τον Τζόχλα. Πρώτον. Δεύτερον, ο Αντώνης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει περάσει δύο τραυματισμούς που τον άφησαν πίσω. Δηλαδή, το διάστρεμα του Αντώνη του στήχησε 3 εβδομάδες εκτός προπονήσεων. Αν θυμάστε, έκανε ένα εξαιρετικό κομμάτι μετά τον τραυματισμό του αυτό. Έκανε εξαιρετικά παιχνίδια. Ναι. Με αποκορύφωμα το παιχνίδι στο Ρέθυμνο, ο οποίος είχε 10 ακριβώς. Και πηγαίνοντας στην Εθνική, το παιδί χτύπησε τον ώμο του. Έμεινε άλλες 8 μέρες έξω. Δεν είναι εύκολο για ένα παιδί της ηλικίας του το μπες βγες από την προπόνηση σε συνδυασμό, όπως είπαμε, με τις ευθύνες που έχει. Δεν μπορεί ο Αντώνης να παίζει κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Εδώ το βλέπουμε σε έμπειρους παίχτες. Ναι, ναι. Να παίζει στο ίδιο επίπεδο. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε και νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο, είναι να τον αφήσουμε όπως τον έχουμε αφήσει ήρεμο, να έχει τα λάθη του, τα καλά του. Να κερδίζει χρόνο συμμετοχής και να χτίζει την προσωπικότητά του. Η προσωπικότητα χτίζεται όχι μόνο με νίκες και με ήττες. Που έχεις την ευθύνη εσύ και με κακή εμφάνιση. Ο ΠΑΟΚ έχει αποφασίσει, όχι εγώ, ο ΠΑΟΚ έχει αποφασίσει ότι θα στηρίξει αυτή την κατάσταση με τον Αντώνη, γιατί θέλει να δημιουργήσει ένα δικό του παίχτη, ο οποίος για όσο διάστημα θα είναι στον ΠΑΟΚ, θα μπορεί να έχει την προσωπικότητα να διαχειριστεί και αν τα πράγματα πάνε καλύτερα στη συνέχεια, να είναι αυτός ο ηγέτης της ομάδος. Καλά θα πάνε, γιατί είναι μόνο 20 χρονών. Και ήδη παίζει, ξέρω, 20 λεπτά
παραπάνω, δεν ξέρω πόσο. Σε παιχνίδι έχει παίξει και 20 και 30. Ναι, αλλά είναι πάντα εκεί. Είναι, δηλαδή, άμα δεν ξεκινάει κιόλας, μπαίνει στην αλλαγή. Δηλαδή, μετά από μερικά λεπτά είναι εκεί. Και πολύ καλά κάνει ο Πάου και κρατάει. Εγώ μια ερώτηση ήθελα να κάνω για τον Χαραλαμπόπουλο. Και ωραία, ήρθε, μεγάλο ταλέντο, αυτά. Η ερώτησή μου είναι, γιατί τώρα τον βλέπουμε από παιχνίδι σε παιχνίδι να παίζει όλο και πιο πολύ. Πόσο 100% είναι έτοιμος να παίξει, δηλαδή κάνει κανονικά την προπόνηση, τη βγάζει όλη την προπόνηση. Σε αντίθεση με εσένα όταν έπαιζε Γιάννη, μου νομίζω ότι βγάζει ολόκληρη την προπόνηση. Εγώ έπαιζα με ταλέντο. Ναι, Παναγιώτη, με ταλέντο ήμουν. Δηλαδή, ο Χαραλαμπόπουλος κάνει κανονικά όλη την προπόνηση, του βγαίνει ή λόγω τραυματισμού, όχι για τίποτα άλλο. Αυτό ρωτάω. Ο Βασίλης χειρουργήθηκε στις 20 Σεπτέμβρη. Κυλιακός και πολύ ευαίσθητη η κατάσταση. Έχουμε δει παίκτες να πληρώνουν πάρα πολύ άσχημα τέτοιες εγχειρήσεις, χτύπα ξύλο. Μετά από περίπου 1,5 μήνα, δηλαδή περίπου στις 5 Νοεμβρίου, μπήκε στο ατομικό πρόγραμμα και έκανε μόνος κάποια πράγματα. Από τις 15 Νοεμβρίου μπαίνει σταδιακά στο πρόγραμμα της ομαδικής λειτουργίας, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι από τις αρχές Δεκέμβρη προπονείται χωρίς ενοχλήσεις. Το οποίο αυτό σημαίνει ότι κάνει προπόνηση το 100% από τις αρχές Δεκεμβρίου. Άρα έχει μείνει πίσω από την ομαδική λειτουργία 3,5-4 μήνες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Βασίλης έπαιξε ένα πανευρωπαϊκό το καλοκαίρι κάνοντας 2 προπονήσεις. Ο Βασίλης τραυματίστηκε στην 5η προπόνηση της Εθνικής Νέων. Να το κουβάλισε όλο αυτό το. Το κουβάλισε. Έκανε θεραπεία. Κατάφερε να παίξει με πόνους στο παιχνίδι στο πανευρωπαϊκό, στο πρωτάθλημα. Και από τότε, από το Πανευρωπαϊκό που τελείωσε 23 Ιουλίου, ξαναμπήκε να κάνει προπόνηση με την ομάδα 1η Δεκέμβρη. Είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα το συγκεκριμένο. Πολλούς μήνες. Άρα λοιπόν η ετοιμότητά του αυτή τη στιγμή από τον τραυματισμό του είναι στο 100% καλά. Είναι υγιής 100%. Προπονείται εδώ και 15 μέρες στο 100% μαζί με την ομάδα. Και νομίζω ότι μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με το παιχνίδι, δείχνει καλύτερα. Αυτό ήθελα, γι' αυτό το ρωτάω. Δηλαδή, κάθε παιχνίδι φαίνεται τουλάχιστον 30-40% καλύτερο από το προηγούμενο. Νιώθει καλύτερα, δεν πονάει και από τη στιγμή που νιώθει καλά, και μιλάμε και για αυτόν ένα παιδί 20 ετών που η ψυχολογία παίζει το μέγιστο. Και χωρίς γεμάτη σεζόν και αυτός. Ακριβώς. Είναι θέμα χρόνου να αναπτύξει κι άλλο την απόδοσή του και επειδή είναι ένας παίκτης που έχουμε στηρίξει πάρα πολύ το καλοκαίρι πάνω του πράγματα. Γιατί ο Βασίλης έχει τεράστια ποιότητα στα μπασκετμπολίστας. Τεράστια ποιότητα. Είναι παίκτης κατά την άποψή μου είναι παίκτης αυτή τη στιγμή τώρα που συζητάμε, είναι παίκτης που στέκεται στο πιο υψηλό επίπεδο, όταν είναι καλά 100%. Και η παρουσία του έχει ανεβάσει και την αυτοπεποίθηση της ομάδος, αλλά μας έχει δώσει και ποιοτικά χαρακτηριστικά που δεν τα είχαμε στην αρχή. Ήδη παίρνει μεγάλα σουτ, ήδη αρχίζει και συμμετέχει. Όχι, βλέπεις τα χέρια του, βλέπεις την άμυνα. Δεν θέλω να κολλάμε πάντα στην επίθεση, σου είπα και βλέπεις. Τριπλάρι κάποιος, τριπλάρι ο ψηλός, θα πάει να βάλει το χέρι του. Δηλαδή θα ενοχλήσει, θα κάνει. Αυτό σημαίνει ότι είσαι πολύ μπασκετικός. Πιο σημαντική του κίνηση στο παιχνίδι του τελευταίου είναι που σώζει το καλάθι στη Στεφάνη. Που νομίζω είναι σίγουρο καλάθι. Και αυτό είναι μια εικόνα για μας σημαντική, ότι νιώθει καλά. Δηλαδή κάνει άλμα κάθετο, πηδάει ψηλά, χωρίς να πονάει. Θα πάω σε ένα άλλο πρόσωπο εγώ για να πάμε μετά να κάνουμε και την εμπορική, λίγο πιο εμπορική την εκπομπή μετά με τις μεταγραφές. Γιατί έρχεται και παίκτης. Απλά το πείτε στο τρενάρο για να αυξηθεί το κοινό. Έτσι κάνουμε εμείς. Η media άνθρωποι. Έχει κι άλλες ειδικατόρικες ερωτήσεις να κάνεις, φαντάζομαι. Μπορώ, εντάξει, αλλά δεν είμαι, όχι. Δεν είμαι από αυτούς. Το κάνω εκτός αέρας. Χρυσικόπουλος. Τώρα πιάσαμε ένα-ένα τα πρόσωπα. Εγώ με τον Γιαννούλη τον κυνηγάμε, να ξέρεις. Γιατί κάνει αυτό με το χέρι. Δεν κάνει ότι δρώνει το χέρι αυτό όλη την ώρα. Δεν τον κυνηγάμε. Εσύ τον κυνηγάς, δε φίλε. Ναι, δεν τον κυνηγάω. Απλώς δεν μπορώ να δεχτώ ότι τέτοια προσόντα, τι να πω, παίχτης απίστευτος ταλέντο, ώρες-ώρες χάνεται. Δεν είναι, και επειδή τον είχες παίχτη και στην Κηφισιά, ώρες-ώρες είναι παίχτης NBA και ώρες-ώρες φυσάει τα δάχτυλά του, αυτό που με τρελαίνει εμένα. Δεν μπορώ να το... Τώρα δεν καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε με το φυσάει τα δάχτυλα. Φυσάει τα δάχτυλα. Όταν δεν πιάνει, όταν δεν μπαίνει ένα σουτ, φυσάει τα δάχτυλα. Δηλαδή τα προσόντα του αυτά. Πώς έχανα την μπάλα και κανένα προσπονούσαν αυτό. Άλλο θέλω να πω. Τώρα κάνουμε χαβαλέ. Χρυσικόπουλος πρώτα 5 παιχνίδια, Χρυσικόπουλος μετά από 5 παιχνίδια. Πες, εξήγησέ μας την αντίδρασή του.
πριν εξηγήσω την αντίδρασή του, να δικαιολογήσω λίγο αυτό το κομμάτι που λέει ο Γιάννης για τα χέρια του και γενικά τι πιστεύω εγώ, τι θεωρώ εγώ. Ο Λίνος ήταν ένα, όπως είπε ο Γιάννης, και είναι ένα κορμί σπάνιο, ειδικά στο ελληνικό μπάσκετ. Χαρακτηριστικά σπάνια, προσόντα απίστευτα. Ο οποίος στις μικρές εθνικές ομάδες και μέχρι την εφήβων νέων έκανε όργια. Ήταν στόχος μεγάλων συλλόγων στην Ευρώπη. Ο Λίνος λοιπόν μετά από ένα τραυματισμό που είχε, έχασε πάρα πολύ χρόνο, είχε ένα σοβαρό θέμα υγείας με τη μέση του. Αυτό επαναλαμβάνω είναι η προσωπική μου γνώμη, έτσι. Δεν είναι, μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Έχασε πάρα πολύ χρόνο με τη μέση του. Ο Λίνος παίζει μπάσκετ στην ουσία. Η πρώτη χρονιά έπαιξε μπάσκετ στην ουσία στην Κηφισιά. Δηλαδή ενώ έκανε μια γεμάτη χρονιά χωρίς να πονάει. Γιατί πριν έπαιζε μεν στη Δράμα, είχε παίξει κάποια στιγμή στον ΠΑΟΚ λίγο στον Άρη, αλλά πάντα έπαιζε, έβγαινε, σταμάταγε, ξεκίναγε. Ποτέ δεν είχε κάνει μια ολοκληρωμένη χρονιά. Στα 23 του λοιπόν χρόνια παίζει για πρώτη φορά στην Κηφισιά. Θεωρώ ότι η περσινή χρονιά στον ΠΑΟΚ του έδωσε το δικαίωμα να ξαναελπίσει ότι μπορεί να παίξει σε καλό και σε υψηλό επίπεδο, γιατί έκανε και στον ΠΑΟΚ μια γεμάτη χρονιά, με καλές και κακές στιγμές, αλλά δήλωσε παρόν. Ο Λίνος λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι το κομμάτι της ηλικίας του από τα 20 μέχρι τα 23 έχασε πάρα πολύ έδαφος και αυτό του δημιούργησε και μια ανασφάλεια για την καριέρα του. Ήξερε, το καταλάβαινε ότι είναι παίκτης υψηλού επίπεδου, δεν είχε την εξέλιξη που είχαν άλλα παιδιά της ηλικίας του και μικρότερης, λιγότερα ταραντούχα από αυτόν. Συμβαίνει. Και πάρα πολλές φορές είναι ένα εξαιρετικό παιδί, αλλά παλεύει με τον εαυτό του πάρα πολλές φορές. Προσπαθώ να δικαιολογήσω κάποιες αντιδράσεις που έχει. Φέτος λοιπόν ξεκίνησε τη χρονιά, είχε μια καλή παρουσία στα φιλικά, ούτε καταπληκτικός, ούτε μέτριος, μια καλή παρουσία όμως στα φιλικά. Παρουσίασε ένα πρόσωπο μέτριο σε κάποια παιχνίδια και η πραγματικότητα είναι ότι ψάχνοντας κι εμείς να βρούμε τι συμβαίνει στην ομάδα, γιατί ξέρεις, ανασφάλεια έχουν όλοι. Τη μεγαλύτερη ανασφάλεια, να ξέρετε, δεν έχουν προπονητές. Έτσι. Όλοι έχουν ανασφάλεια. Ψάχαμε να βρούμε τι συμβαίνει. 20 έχουμε φάει, δεν ξέρουμε. Εντάξει. Καλή χώνευση. Εγώ κανένα. Λοιπόν. Ψάχαμε λοιπόν να βρούμε τι συμβαίνει. Με αυτό το σκεπτικό, ο Λίνος πήγε αρκετά πιο πίσω στο rotation. Κάποιες στιγμές βγήκε και εκτός rotation. Ναι. Κάναμε κάποιες κουβέντες. Στην αρχή υπήρχε γενικότερα μια αρνητικότητα, αλλά θεωρώ ότι η αντίδρασή του σε όλο αυτό που συνέβη είναι μόνο προς καλό δικό του και προς καλό του ΠΑΟΚ. Έχει βγάλει εκπληκτική αντίδραση. Εγώ ενώ, εκεί που δεν τον κοιτούσα. Επειδή τον είχα ζήσει και στην Κηφισιά, την αντίδραση αυτή είναι η πρώτη φορά που την κάνει. Με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή είναι αντρίκια. Αυτό που κάνει είναι αντρικό πολύ, για να το πω διαφορετικά. Και όπως είπες, υπάρχουν παιχνίδια στα οποία είναι καταπληκτικός. Δηλαδή είναι πραγματικά, λες ότι είναι ένας παίκτης διαφορετικού επίπεδου. Υπάρχουν παιχνίδια στα οποία είναι πιο πίσω, αλλά αυτό για μας δεν είναι πρόβλημα. Το λέω αυτό γιατί είναι 25 ετών ακόμα ο Λίνος. Έχει τη δυνατότητα να καλύψει το χαμένο έδαφος. Ο Κατσίβελς αυτό που κάνει τώρα με μεγαλύτερη συνέπεια το κάνει στα 27 του. Αν το ξεκινήσει ο Λίνος και το συνεχίσει και το κάνει στα 25 του, θεωρώ ότι θα είναι πολύ μεγάλο κέρδος για τον ΠΑΟΚ. Πολύ μεγάλο κέρδος για τον ΠΑΟΚ. Εγώ νομίζω ότι για τον Λίνο πάντα πιστεύω ότι τον τρελάναν από μικρό παιδί. Δηλαδή, επειδή είχε αυτό το κορμί, επειδή είχε πολύ καλή τρίπλα για το ύψος του, είχε καλό σουτ, ότι όλοι θέλουν να τον κάνουν κούκοτς. Δηλαδή, playmaker. Πιστεύω από 13 χρονών, ξέρω πότε τον πρώτο είδανε, τον λένε εσύ θα γίνεις αυτό. Και αυτός τώρα δημιουργούσε μέσα στο κεφάλι του προσδοκίες διαφορετικές. Ναι, ότι εγώ θα γίνω. Ο Λίνος για μένα είναι τεσάρι, τέλος. Ειδικά πέρυσι που τραυματίστηκε ο Μαργαρίτης και πρώτον δεν υπήρχε άλλος. Άρα δεν φοβόταν να κάνει το λάθος, γιατί ποιον θα βγάλουν, πάλι εγώ θα βγάλω. Πού καταλήγουμε σε αυτό που είπα πριν, την ανασφάλεια. Ναι, αυτό σου λέω. Απλώς τώρα ο Λίνος έχει αυτή τη στιγμή τον καλύτερο παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Μαργαρίτη στη θέση του και παίζει καλά. Ναι. Ο Λίνος. Αυτό είναι το κέρδος. Δηλαδή, αυτό δείχνει ότι προσπερνάει στο πίσω μέρος του μυαλού του εκεί την ανασφάλεια αυτή. Αν αυτό λοιπόν το προσπεράσει στο 100% και χτίσει την αυτοπεποίθησή του και καταλάβει ακριβώς ποιος είναι και καθιερωθεί σε μια θέση που μπορεί να πάρει πλεονέκτημα, γιατί σε αυτή τη θέση έχει πλεονεκτήματα πολλά. Έτσι, μπορεί ο ΠΑΟΚ να υπολογίζει έναν παίκτη που, και το ελληνικό μπάσκετ, που μπορεί να είναι σε καλό επίπεδο, πραγματικά σε καλό επίπεδο. Εγώ μόνο γιατί αυτό το πιστεύω, θα αρχίσει να ανεβαίνει τώρα. Δεν υπάρχει άλλο. Εγώ αυτό που ξέρω από όλα τα αθλήματα είναι ότι όταν ένα παιδί δεν έχει ρόλο,
σε μια ομάδα χρόνια, δεν θα δείξει ποτέ αυτό που μπορεί να δείξει. Και σε επίπεδο προσωπικότητας και σε αθλητικό και σε ψυχολογία και στα πάντα. Ο Λίνος μια ήταν εδώ, μια ήταν εκεί, μια ήταν παραπέρα. Ναι, ξέρεις όμως, αυτό όμως είναι, ξέρεις, γιατί τον τρελάναν όλοι. Ναι, τώρα... Προπονητές, φίλοι, μάνατζερ, πρόεδροι, όλος ο μπασκετικός ο κόσμος, ότι εσύ πρέπει να παίζεις playmaker. Εντάξει, δεν μπορεί πλέον, το αποφάσισε. Αυτό είναι πάρα πολύ. Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή, εντάξει, μπορεί να μιλάμε, να κάνουμε, να ράνουμε, πολύ δύσκολο αυτό. Να το διαχειριστείς, ναι, ναι. Βέβαια, τώρα σαν μικρό παιδί, βέβαια, τελειώνει ο αγώνας και πάει ο πρώτος του φίλος, το οποίο, αν δεν έπαιξε τριάρι, δεν σε έβαλε. Δηλαδή, όσο καλά και να παίξει, θα τον τρελαίνουν με άλλες ιδέες μέσα στο κεφάλι του. Πάμε λοιπόν στο εμπορικό κομμάτι της κουβέντας μας. Πριν πάμε στο εμπορικό, να πούμε κάτι ουσιαστικό, γιατί εμένα μου αρέσει ότι η κουβέντα έχει ξεκινήσει και οι ερωτήσεις αφορούν τους Έλληνες παίκτες. 100% από αυτούς είναι ο κορμός. Και για αυτούς, εγώ θεωρώ ότι χάρη σε αυτούς, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει μια εικόνα και ότι δεν έχει φύγει από το αρχικό του πλάνο. Χαίρομαι. Γιατί έχουν γίνει αλλαγές. Χαίρομαι που το καταλαβαίνεις. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι. Αυτό λοιπόν που θέλω. Μπαλαδόρη, καταλαβαίνω. Έτσι. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ και πρέπει να το καταλάβει όλος ο κόσμος και για μας ήταν στόχος και προϋπόθεση και χωρίς να έχει γίνει κάτι πολύ σημαντικό, δείχνει ότι βαδίζουμε στον δρόμο, είναι ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει ένα ελληνικό κορμό 7 παιχτών, οι οποίοι είναι οι πρωταγωνιστές της ομάδος. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Θεωρώ και εγώ και η διοίκηση ότι αυτός είναι μονόδρομος για τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει άλλη λύση για τον ΠΑΟΚ. Από το να χτίσει, ακόμα και επενδυτής να υπάρχει για τον ΠΑΟΚ, ο ελληνικός κορμός κάνει τη διαφορά. Είναι ξεκάθαρο. Κοιτάξτε λίγο τα προηγούμενα χρόνια τι ομάδα έχει ο Παναθηναϊκός, πού στηριζόταν για τον Παναθηναϊκός, όταν έπαιζε και εσύ, όταν έπαιζε Παναθηναϊκό. Πού στηρίζονταν ο Παναθηναϊκός. Μετά το έκανε μόδα Ολυμπιακός. Τώρα το έχει κάνει μόδα Ολυμπιακός. Άρα λοιπόν. Με Παπα-Νικολάου και... Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει την τύχη να έχει 9 Έλληνες παίχτες καλού επίπεδου. Στους 9 βάζω και τον Καρά το Θοδωρή, ο οποίος έρχεται και πραγματικά αξίζει. Αυτός κάνει δύο πράγματα. Καλά τα κάνει, ναι. Υπάρχει ο Δημήτρης ο Καραμανόλης που είναι ένα παιδί που ακόμα δεν έχει εμφανιστεί, αλλά ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει, η προσωπικότητα η οποία έχει. Δείχνει ότι είναι ένα παιδί που θα μπορεί να εξελιχθεί και να παίξει ρόλο. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι που μας αφήνει πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Το υποστηρίζει η ομάδα με οποιοδήποτε κόστος, γιατί αυτό θα έχει και κόστος. Ναι. Δεν συζητάμε για παιδιά τα οποία είναι πρώτης γραμμής παίχτες. Είναι καλοί παίχτες για το ελληνικό μπάσκετ, αλλά όχι πρώτης γραμμής. Οι πρώτης γραμμής παίχτες, οι Έλληνες, ο Πρίντεζης, σε πιο μεγάλη ηλικία, όλα αυτά παίζουν στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Αλλά αυτά τα παιδιά έρχονται από πίσω. Και ο ΠΑΟΚ είναι εκεί. Μαζί τους. Και θεωρώ ότι ακόμα και σε και κάποια παιχνίδια να χάσω ΠΑΟΚ από αυτούς τους παίκτες, το κέρδος είναι ότι αυτοί είναι στον ΠΑΟΚ και την επόμενη χρονιά. Όλοι αυτοί οι παίκτες. Ανήκουν στον ΠΑΟΚ. Χτίζεται ένας κορμός και αν τυχόν η ομάδα καταφέρει και αλλάξει επίπεδο και βελτιώσει το κομμάτι το οικονομικό, θα μπορεί να στηρίξει πάνω σε αυτόν τον κορμό παραπάνω φιλοδοξίες και μεγαλύτερα όνειρα. Πάμε λοιπόν. Προσλαμβάνομαι γιατί παρότι γίνονται αλλαγές, η ομάδα παίζει αυτό το πράγμα που ήθελε να παίξει. Εντάξει. Και αυτό είναι σαφές, γι' αυτό κάνουμε και την ανάλυση των παικτών που ουσιαστικά τραβάνε το κουπί. Να το θέσω λίγο λαϊκά. Έρχεται ο Τζάκσον την Τρίτη. Παίκτης που μας ευνηδίασε, γιατί μας είχε δοθεί η εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει για τον Γκλάντον. Που νομίζω ότι είχαμε ερωτηματικό όλοι για το πώς θα κολλήσει ο Γκλάντον σε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Κάνε μας ένα scouting report λοιπόν για τον Τζάκσον, σε τι κατάσταση είναι σήμερα, γιατί πάνω κάτω μια εικόνα την πήραμε και τι περιμένεις από αυτόν. Κοίταξε, ο Τζάκσον είναι ένας παίκτης που έχει παίξει σχεδόν σε όλα τα επίπεδα. Έχει πάρει πρωτάθλημα στο κολεγιακό, έχει παίξει στο NBA, έχει παίξει, όχι ναι, έχει περάσει απλώς. Ναι. Έχει παίξει στην Κίνα με πολύ καλά νούμερα. Έχει παίξει διαφορετικές υπήρους λοιπόν. Έχει παίξει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και είναι ένα παιδί. Παιδί, 32 ετών είναι. Είναι ένας παίκτης όμως ο οποίος το σημαντικότερο για μας θεωρώ πλεονέκτημά του είναι ότι έχει ακόμα κίνητρο να κάνει πράγματα. Το λέω αυτό γιατί καμιά φορά δεν παίζει ρόλο η ηλικία σε κάποιο παίκτη. Έχει η θέληση και η διάθεση να συνεχίζει να είναι σε καλό επίπεδο. Και το Γκος είναι ένας παίκτης 34 ετών. Αλλά είναι νικητής, είναι winner.
και έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα. Ο Τζάκσον είναι ένας παίκτης λοιπόν διαφορετικός από τον Κλάσεν που έφυγε. Έχει ποιότητα στην επίθεση, έχει ταλέντο στην επίθεση. Μπορεί να σκοράρει με διαφορετικούς τρόπους. Και τρίμπα ένα τριμποντάκι σε κάθε παιχνίδι, το έχει βλέπω. Μπορεί να παίξει με πρόσωπο στο καλάθι, μπορεί να παίξει από ενδιάμεση θέση. Είναι ένας παίκτης που έχει εμπειρία, ποιότητα και θα μας δώσει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν τα είχαμε. Όγκο. Ξύλο. Παίζει με ένταση, παίζει με πάθος. Είναι ένα παιδί, είναι ένα μεγάλο κορμί, ειδικά σε όγκο. Και εάν τελείωσε το πρωτάθλημα, έφυγε από την Γαλλία που έπαιζε στις αρχές Δεκέμβρη. Εάν έχει διατηρηθεί σε μια καλή κατάσταση, πιστεύω ότι μπορεί να μας βοηθήσει και σχετικά γρήγορα. Και με τον Λαύρο δηλαδή. Με τον Λαύρο θα είναι εδώ, θα προπονηθεί λίγες μέρες, αλλά όταν λέω σχετικά γρήγορα, θεωρώ ότι μέσα σε ένα δεκαήμερο θα μπορέσει να βρεθεί σε μια κατάσταση τέτοια που θα είναι ικανός να παίξει ένα ρόλο 15-20 λεπτών στο παιχνίδι μας. Καλό είναι αυτό. Είναι θετικό, δηλαδή, είναι μια κίνηση. Με τις επιλογές που υπήρχαν. Κοιτάξτε, η αγορά είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Πάρα πολύ περιορισμένη. Θα σου πω ότι για παράδειγμα η Κίμκι έχει έσπαστο χέρι της ο ψηλός της. Έχει άπειρα λεφτά να σπάσει συμβόλαια να ξεγοράσει και δεν μπορεί να βρει ψηλό. Δεν είναι εύκολη η αγορά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να πάω εγώ άμα είναι. Την ξέρει και την αγορά τη συγκεκριμένη ο Γιάννης μας. Αποφασίσατε να λύσετε το συμβόλαιο του της. Ναι. Μια κίνηση που εξ αρχής φαινόταν συμπληρωματική. Δεν βρήκε ρόλο ο συγκεκριμένος παίκτης, ήταν λίγο, εμείς το λέμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, μπάσκετ Ποσειδονίου το λέμε. Είχε αυτή τη, δηλαδή δεν μπορείς, δεν ξέρω πραγματικά τι εντολές είχε από σένα, αλλά νομίζω ότι, τι, με κέρμα. Κοίταξε, ο Μπράντο είναι ένα παιδί που έχει δυνατότητες, έχει καλά χαρακτηριστικά, αλλά στηρίζεται, μην πω 100%, 90% στο ένστικτό του. Αυτό κάποιες στιγμές σου δίνει πράγματα, μας έδωσε πράγματα κάποιες στιγμές, ειδικά όταν η ομάδα δεν είχε καλό ρυθμό. Δηλαδή στην αναμπομπούλα που λέμε. Αυτό σου έκανε λίγο παραπάνω. Εμείς είχαμε στο ποδόσφαιρο τον Ενρίκη είχαμε που το έκανε αυτό. Το βάζαμε για να το κάνει ολόκληρο το παιχνίδι. Ναι. Απλώς είναι ένα παιδί που δεν μπορούσε εύκολα να προσαρμοστεί σε τακτικές, σε φιλοσοφίες συγκεκριμένες. Και από τη στιγμή που επέστρεψαν οι τραυματίες, που αλλάξαμε το ρόστερ μας και που ήρθε ο Γκος, πήγε αρκετά πιο πίσω στο rotation. Εντάξει, όταν λοιπόν, σίγουρα τώρα που γύρισε και ο Χαραλαμπόπουλος. Ακριβώς. Όταν λοιπόν είδαμε ότι δεν μπορούσε ουσιαστικά να σταθεί και να μας βοηθήσει σε αυτό το επίπεδο και ταυτόχρονα δεν αλλίωνε η μη παρουσία του την εικόνα της ομάδας και η ομάδα είχε αποτελέσματα, είχε λειτουργία, είχε φιλοσοφία ρυθμό. Συγκεκριμένη, είχε ρυθμό. Ήταν η στιγμή αυτή η οποία αποφασίσαμε ότι δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει ένας ξένος παίκτης. Φέρνησαν. Προς το παρόν όχι. Αν αυτό το πράγμα. Αν τεθεί κάποιο θέμα, τι παίκτη πιστεύεις θα ακολουθήσει, τι σου λείπει στο rotation. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή, για να απαντήσω ολοκληρωμένα στην ερώτησή σου, η ομάδα λειτουργεί με ένα καλό τρόπο για μας. Χωρίς δυσαρεστημένους παίκτες, ουσιαστικά. Αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει αρκετούς παίκτες. Έχει 6 guard, χωρίς τον Καραμανόλη, το μικρό. Έτσι. Λειτουργεί καλά. Σίγουρα υπάρχουν μειονεκτήματα τα οποία. Μειονεκτήματα. Δεν θέλω να τα πω στον αέρα. Ας τα αναλύσουν αυτοί που πρέπει. Οι αντίπαλοι μας. Συμφωνείς με αυτό πάντως το μήνυμα. Ναι, συμφωνώ. 203 το διαβάζουμε. Φίλε, δεν θα φιανέψουμε τα προβλήματά μας. Συμφωνώ. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο αυτή τη στιγμή καταρχήν να μην σπάσουμε το ρυθμό της ομάδος. Η ομάδα έχει ένα καλό ρυθμό. Έχει διαφορετικούς πρωταγωνιστές κάθε παιχνίδι. Που αυτό. Και μοιρασμένο σκορ θα πω. Ακριβώς. Ναι. Επειδή έχει διαφορετικούς πρωταγωνιστές, χωρίς να έχουμε ολοκληρώσει την παρουσία όλων των παιδιών 100% στην ομάδα. Δηλαδή. Ο Γκος έχει περιθώρια ακόμα. Κοίταξε, ο Γκος είναι ένας πολύ σταθερός παίκτης. Που ξέρεις τι θα σου δώσει. Δεν έχει περιθώρια να κάνει πολύ καλύτερα πράγματα από αυτά που έκανε με την ΑΕΚ. Που κάνει ένα πολύ ολοκληρωμένο παιχνίδι. Αλλά δεν χρειάζεται και παραπάνω να κάνει. Είναι ένα παιδί πολύ σταθερός. Που στην κακή του μέρα δεν θα εκτεθεί και δεν θα εκθέσει την ομάδα του. Όπως έκανε, ας πούμε, με τη Λούντισμπουργκ, πήρε 4 επιθέσεις. Δεν ήταν σε καλή μέρα, δεν τον άφησαν. Τότε που τον έπαιξε από το σκόρ, ναι. 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 Μπράβο. Ξέστε, εγώ ξέρετε τι θέλω να πω, ότι από τότε που ήρθε ο Γκος, πραγματικά δεν ξέρω ποιος είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδος. Είναι διαφορετικός, Γιάννη, γι' αυτό δεν ξέρω. Όχι, αυτό μου αρέσει, αυτό θέλω να πω. Είναι ότι
Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, αν βάλουμε ένα παίκτη, θα πρέπει κάποιος να χάσει τον χρόνο του. Θα πρέπει να κάνουμε αλχημίες, για να το πω διαφορετικά, και δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε αλχημίες. Η μόνη περίπτωση να βάλουμε ένα παίκτη είναι η εξής. Στο επόμενο χρονικό διάστημα, τον επόμενο μήνα, 1,5 μήνα, κάτι να μην πάει καλά, και ο παίκτης που θα έρθει θα πρέπει να είναι παίκτης πρωταγωνιστής. Δεν μπορεί να μπει άλλος ένας παίκτης που να μην είναι ξεκάθαρος πρωταγωνιστής. Και έρχεται ένας παίκτης που κάνει αυτό το πράγμα που λέει εδώ 203 ο φίλος μας, και τον βρίσκεις ελεύθερο σε καλό timing αυτή την περίοδο, και ξέρεις ότι μόνο άμα αργήσεις 10 μέρες τον έχασες. Δεν τον παίρνεις. Τώρα. Όχι. 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 Δεκτό. Τώρα δεν θα χαλάσουμε τη χημία και την δεκτό, πληροφή. Δεκτό. Εντάξει, ούτως ή άλλως έχω γενικά τις αλλαγές. Εντάξει, δεν μπορεί να. Εδώ και ο Πάκ δεν έχει τώρα. Δεν του λείπουν τα λεφτά. Δεν μπορεί να αρχίσει να δίνει απέναντι. Λεφτά υπάρχουν. Πάμε εκεί στον Ιβάν, θα του πούμε. Δώσε 200.000 ακόμα. Έτσι δεν λένε. Πάμε εκεί στον. Πώς τον λένε, τον Κλειδοκράτορα. Έχει ένα χρηματοπιβώτιο. Ανοίγει, παίρνει. Θα πάρουμε. Και το λιμάνι πήραμε. Να πάρουμε ένα τέτοιο παίκτη. Ένα καράβι θα πάρουμε. Πάμε τώρα λίγο, γιατί είχα ανάκτηση που έχασε από το στοίχημα τη προάλλη από τον Ολυμπιακό με τη ΤΣΣΚΑ. Βλέπουμε επιλέξει πολλά χαμηλά σχήματα. Βλέπουμε τον Ολυμπιακό να κερδίζει ΤΣΣΚΑ με πεντάρτο Παπαπέτρου. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό κατάλαβα τέλος πάντων. Εγώ ποδοσφαιρικό. Κάτι καταλαβαίνεις. Ωραία. Πού πάει το μπάσκετ? Κοιτάξτε, το μπάσκετ η πολύ μεγάλη διαφορά είναι πλέον ο ρυθμός και η ταχύτητα. Εάν έχει ένα παίκτη 2-10, ο οποίο μπορεί να τρέχει γρήγορα το γήπεδο, θα βάλει αυτό το παίκτη που είναι 2-10 να τρέχει το γήπεδο πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά πώς θα βρει τέτοιου? Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί. Το μπάσκετ είναι, δεν είναι ένα, καθώς το μπάσκετ δεν είναι ένα πράγμα. Έτσι. Δηλαδή, το μπάσκετ είναι ταχύτητα, αλλά το μπάσκετ, ο πρωταθλητής στο τέλος, παίζει μπάσκετ στο μισό γήπεδο. Δεν θυμάμαι καμία ομάδα τελευταία 15 χρόνια που να κέρδιζε παίζοντας run and gun. Γιατί λέμε το γρήγορα, το βιαστικά, η undersize ψηλή. Δεν είναι όλοι undersize. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, έχει ένα εξαιρετικό παίκτη, ο Μιλουτίνοφ. Τι σημαίνει, επειδή είναι 2-12 και είναι πάρα πολύ καλό, θα το βγάλουμε έξω για να παίξουμε του undersize? Όχι. Απλώς δεν υπάρχουν πολύ καλοί ψηλοί. Δεν υπάρχουν στο NBA ύψη. Πολύ καλοί ψηλοί. Δεν υπάρχουν ύψη. Δηλαδή, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν ομάδες που δίνουν ατελείωτα χρήματα. Η Φενέρμπαξε αυτή τη στιγμή ψάχνει στην αγορά εδώ και 2 μήνες να βρει ένα παίκτη ψηλό, να του δώσει 2,5-3 εκατομμύρια δολάρια. Και δεν μπορεί να βρει. Γιατί? Πάρουμε το προπονητή σου τον παλιό. Τι να κάνω. Στα τέσσερα. Είχε και προπονητή, ένα τηλέφωνο δεν παίρνει. Τηλεφωνάει και δεν παίρνει. Το undersize λοιπόν σχήμα είναι αναλόγως τι δυνατότητες έχεις, τι roster έχεις. Λειτουργεί σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες άλλες όχι. Εμείς αναγκαστήκαμε το καλοκαίρι σε ένα άλλο επίπεδο με την εθνική ομάδα των νέων. Δεν ήρθε ο Παπαγιάννης. Άμα είσαι ο Παπαγιάννη, θα το βάλει να παίξει. Θα τον βάλει. Ειδικά άμα παίξει με 18 χρόνια, θα λοιπόν, το βάλει. Ναι. Δεν είχαμε λίγο τον Παπαγιάννη, τραυματίστηκε το κούμπο και αναγκαστήκαμε να παίξουμε πάρα πολλές φορές με τον Χαραλαμπόπουλο στο 5. Ναι. Και με χαμηλά σχήματα, με 4, το Σκουλίδα και άλλα παιδιά. Βγήκε, αλλά δεν είναι αυτός ο κανόνας. Δεν είναι κλωστολογικό. Δεν είναι ο κανόνας αυτός. Ναι. Γιάννη, κάνε τα πασχετικά σου σχόλια. Μα δεν είναι θέμα σχόλια, το θέμα δηλαδή, είναι δουλειάς μας τα είπε όλα. Δηλαδή, άμα ξεκινήσεις δεν θα έπαιζε ούτε 5 λεπτά, δεν θα έπαιζε. Άμα έπαιζα τώρα με το undersize που είναι στη μόδα, που ήμουν και 2-8 γεμάτα, κάτι που παίξει στην Ευρώπη. Αυτό είναι, απλώς δεν υπάρχουν παίκτες με πλάτη, αυτό λέει και ο coach εδώ πέρα. Ο Τζάκσον όμως παίζει με πλάτη. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Μπορεί να παίξει με πλάτη. Δεν παίζει μόνο με πλάτη. Έχει... Όχι, δεν παίζει, αλλά έτσι λίγο που τον είδα σε αλλά, κάποια βιντεάκια. Αλλά μπορεί να υποστηρίξει το συγκεκριμένο είδος επίθεσης. Επανέρχομαι σε αυτό που είπες για τον Κλάντον. Ο Κλάντον έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το πλεονέκτημά του είναι ότι μπορεί να βάλει την μπάλα στο καλάθι παίζοντας με πλάτη, έτσι, και παίρνοντας επιθετικό rebound. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς δεν το έχουμε από το 5 μας. Δεν το έχουμε από το κουρμπάλι, δεν μπορεί να μας το δώσει άλλος παίκτης στο 5. Είναι μόνο παιδιά όπως ο Χαραλαμπόπουλος ή ο Μαργαρίτης στο 4 και στο 3 που θα το κάνουν αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και σκεφτήκαμε το συγκεκριμένο παίκτη. Ο συγκεκριμένος παίκτης δεν είναι. Έχει μειονεκτήματα, έτσι, έχει και πλεονεκτήματα. Λέω για τον Κλάντον. Θεωρώ ότι ο Τζάκσον είναι πιο ποιοτικός παίκτης από τον Κλάντον. Δεν σε φοβίζει ότι δεν έχει κάνει Ελλάδα καθόλου? Έχει παίξει Ευρώπη. Όχι, έχει παίξει στην Ευρώπη, έπαιξε. Έπαιξε στην Τουρκία πριν 2 χρόνια, στο καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Mm-hmm.
Έπαιξε πέρσι στο Champions League με την Ρόζα Ράντο, με την πολωνική ομάδα, με καλούς αριθμούς, με καλά νούμερα. Ξεκίνησε στη Γαλλία. Δείχνει μια προσαρμοστικότητα παντού. Ωραία. Το περιμένουμε την Τρίτη λοιπόν. Ελπίζουμε ότι θα έχει ένα ρόλο από το παιχνίδι με το Λαύριο. Θα ζητάει όμως πολλές φορές την μπάλα αυτός. Μήπως μπερδέψει λίγο την επίθεση. Αυτό που μπάτι ζητάει, το θέμα είναι πώς θα την παίρνει και πώς θα την δίνουμε εμείς. Αυτό είναι. Τα προβλήματα δεν ψήνουν. Μπάλα στο κεφάλι, άμα δεν μου τη δίνουν. Κολλητούς τους κοντούς ή να τους παίρνουν τους δύο. Άμα τη βάζει, ας την παίρνει. Αυτό είναι. Ότι άμα με ρωτάνε, λέει σουτάρω καλά, αδερφέ, άμα μπαίνει την μπάλα τώρα πώς σουτάρεις, δεν έχει σημασία. Καλό είναι αυτό. Εντάξει, και ο Κλάσεν δεν ήταν, ήταν άλλο στυλ παίχτη. Δεν ήταν, πιστεύω, πιο καλό αμυντικό είναι ο Κλάσεν από ότι θα είναι ο Τζάκσον. Αλλά ο ένα δίνει και άλλα, ο άλλο παίρνει άλλα. Έτσι ακριβώ. Το μπάσκετ δεν είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, ναι, αυτό είναι. Αυτό και είναι ωραίο. Δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο που κάνει αριστερό μπαρ και δεν κουνιέσαι. Γυρνά 6 μέτρα γύρω-γύρω. Εξηγήσε το ότι είσαι και ποδοσφαιρικός λίγο, γιατί δεν είναι. Ενώ να τον πάμε στο κήπεδο του ποδοσφαίρου, δεν τον βάλουν μέσα. Ο φίλος ο Άκης που έχει κάνει κάποια ερωτήματα. Ο στόχος της ομάδας ποιος μπορεί να είναι, ταβάνι ποιο είναι. Για τη φετινή χρονιά. Mm. Ο στόχος μας, το είχαμε πει από το καλοκαίρι, είναι να δημιουργήσουμε, όπως είπα, τον ελληνικό κορμό. Όχι, θα τα πω όλα. Τα κλεισέ. Τα κλεισέ, τα είπες. Την έχεις την ΑΕΚ. Και αγωνιστικό. Την ΑΕΚ, την έχεις. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι πρέπει να ζούμε στην πραγματικότητα. Η ΑΕΚ ξεκινάει πιο μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Ναι. Οι οικονομικές της δυνατότητες είναι τρεις φορές πάνω από αυτές που είναι του ΠΑΟΚ. Γιατί να κρυφτούμε. Και παραπάνω. Έτσι. 2,5 εκατομμύρια. Εμάς ο στόχος μας είναι να βγούμε στην τετράδα. Ο αγωνιστικός μας στόχος. Εάν τα καταφέρουμε, θα είναι μια επιτυχία για την ομάδα μας. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, θέλουμε να βελτιώσουμε την εικόνα μας. Αν βελτιώσουμε την εικόνα μας κι άλλο και παίζουμε καλύτερο μπάσκετ, θα μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Έχει βελτιωθεί πάντως η εικόνα. Πάρα σε τρομάζει λίγο το παιχνίδι με την ΑΕΚ, γιατί κακά τα ψέματα. Ήταν πολύ εντυπωσιακό ο τρόπος που κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Να με τρομάζει, τι εννοείς. Να σε τρομάζει. Ότι. Καμιά φορά ξέρεις κάτι πάρα πολύ καλό, μπορεί να σου γυρίσει μπούμερανγκ. Και τις προσδοκίες του περίγυρου και το πώς φιλοσοφεί η ίδια η ομάδα τις δυνατότητες της. Κοίταξε, εμείς έχουμε, θεωρώ ότι είμαστε σε ένα επίπεδο να γνωρίζουμε τις δυνατότητές μας, το ποιοι είμαστε και πού μπορούμε να φτάσουμε, ποιος είναι ο αντιπαλός μας. Σε ένα παιχνίδι αυτό μπορεί να συμβεί, δηλαδή η εικόνα που είχαμε εμείς και η εικόνα που είχε η ΑΕΚ μπορεί να συμβεί. Δεν είναι αυτός ο κανόνας μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά αυτό δείχνει τις δυνατότητες που έχει η ομάδα. Παίρνεις μια εικόνα του τι μπορεί, να, μπορεί να παίξει η ομάδα. Και είναι μια συνέχεια, η εμφάνισή μας θεωρώ ήταν μια συνέχεια προηγούμενων εμφανίσεων. Η ομάδα με τη Λούντβισμπουργκ έχασε 20 πόντους, αλλά στο πρώτο ημίχρονο πολύ καλή. Έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ. Mm. Αυτό λοιπόν το πρώτο ημίχρονο με τη Λούντβισμπουργκ το κάναμε 35 λεπτά με την ΑΕΚ. Mm. Είχαμε αυτή την εικόνα. Ναι, αλήθεια. Όχι επειδή είμαστε και στο κήπεδο μαζί με τους Γερμανούς. Απλά νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία αυτό που είπε στην αρχή δεν παίζονταν. Πήραν και πέντε σφαίρες. Όχι μόνο, δεν παίζονταν. Με καμία ελληνική ομάδα πλην του Παναθηναϊκού. Δεν παίζονταν αυτό το rotation που μπαίναν όλοι τέσσερις, μπαίναν τέσσερις, βγαίναν και ήταν όλοι το ίδιο και δεν πολύ ξεχωριστό, είναι πολύ ιδιαίτερο. Εγώ να πω την αλήθεια, βλέπω όλα τα παιχνίδια του Champions League, δεν το έχω ξανασυντήσει αυτό το πράγμα. Η ενέργεια που παίζουν και ο τρόπο που ορμάνε, έτσι να το πω, παντού σε όλε τι φάσει είναι άνευ προηγουμένο. Και γι' αυτό για μα. Ήταν διπλή σημασία η νίκη με την ΑΕΚ. Γιατί κάναμε τεράστια προσπάθεια να σταθούμε απέναντί τους. Χαλάσαμε πάρα πολλές δυνάμεις και πνευματικά και σωματικά. Φάγαμε πάρα πολύ ξύλο. Πάρα πολύ ξύλο. Mm-hmm. Και μετά από δύο μέρες τα παιδιά ήταν έτοιμα, πνευματικά κυρίως και σωματικά, να κάνουν αυτό το παιχνίδι που κάναμε με την ΑΕΚ. Ναι, γιατί όλοι στέκονται στο γεγονός ότι ξόδεψε η ΑΕΚ ενέργεια με τον Ολυμπιακό και την Στουδιάδες. Αλλά και ο ΠΑΟΚ δεν είχε εύκολο έργο μεσοβδόμαδα. Κοίταξε, εγώ αυτό το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Βγήκα και το είπα ότι είναι το καλύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ τα τελευταία 3-4 χρόνια από όσα που έχω δει. Ήταν από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τελευταίο, ήταν εκεί. Ήταν δηλαδή όλες οι φάσεις, όλες οι διεκδικούμενες μπάλες, ήταν όλες του ΠΑΟΚ. Με την ΑΕΚ. Ναι, με την ΑΕΚ και αυτό χαρήκαμε και. Μου δίνει αυτό, είναι το feeling που σου δίνει η ομάδα. Και έβγαλε και διαφορά 21 πόντους. Είχα την αίσθηση ότι θα κερδίσουμε, δεν τη φοβόμουν την ομάδα. Είναι η αίσθηση που σου δίνει. Ωραία, τώρα τι περιμένουμε. Λαύριο έρχεται, δύσκολη ομάδα, μυστήρια ομάδα, μου θυμίζει, είναι μικρογραφία Γερμανών,
παλεύουν, τρέχουν, έχουν δηλαδή ένταση στο παιχνίδι τους. Τι να περιμένουμε εκεί? Για μας θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο πολύ καλό αυτή η διακοπή που υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε πολύ καλό ρυθμό και καλή λειτουργία, αλλά από την άλλη πλευρά τα παιδιά χρειάζονται κάποιες μέρες να ξεκουραστούν, να καθαρίσουν το μυαλό τους, γιατί βγάλαμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα και απαιτητικό, στο οποίο πρόγραμμα έπρεπε και να κερδίσουμε τα πιο πολλά παιχνίδια για να γυρίσουμε τη βαθμολογία. Το Λαύριο είναι μια ομάδα που έχει κάνει εξαιρετική πορεία μέχρι τώρα. Έχει πάρα πολύ καλούς Αμερικάνους παίχτες, οι οποίοι παίζουν ένα ελεύθερο μπάσκετ που στηρίζεται στην ατομική πρωτοβουλία, στην αυτοπεποίθηση. Έχουν μια καλή χημεία. Έχουν ένα προπονητή που είναι σε αυτήν την ομάδα 12-13 χρόνια. Ήδη είναι πετυχημένη η ομάδα τους. Αλλά εμείς θεωρώ ότι θα πάμε στο παιχνίδι το συγκεκριμένο με καλή ψυχολογία, με καλή αυτοπεποίθηση και μπορούμε να κερδίσουμε το παιχνίδι και να συνεχίσουμε την καλή μας πορεία. Ωραία. Εσύ πώς πρέπει να είσαι, Νίκη, την έμαθες? Κοίταξε, έχω. Πού σε πήγε? Είχα ζήσει εδώ ένα χρόνο στη Θεσσαλονίκη. Πού σε πήγε να κάνει να μείνει εκεί ο Μπάνε και στα βουνά και στα λαγκάδια που μένει αυτός? Ναι, προς τα εκεί μένω. Στα βουνά και τα λαγκάδια. Ναι. Όχι στο κέντρο. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω ότι έχω ζήσει, γιατί η ομάδα έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις και ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή, με ταξίδια, παιχνίδια πάρα πολλά. Η πόλη είναι πολύ λειτουργική για μένα σε σχέση με την Αθήνα, πολύ όμορφη. Εννοείται αυτό. Όταν ήσουν στην Κηφισιά, πού έμεινες? Στην Κηφισιά. Εντάξει, πάλι καλά. Έχω προσαρμοστεί 100%. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα, ίσα-ίσα. Η ζωή με τον Μπάνε πώς είναι? Είναι είδωλο για όλους μας, ξέρεις ότι τον αγαπάμε και ποιος πει κάτι κακό για τον Μπάνε, θα κινδυνεύσει η ζωή του. Δεν τα ξέρεις αυτά εδώ. Έχουμε πρόβλημα. Εγώ προσωπικά δεν είμαι αντικειμενικός, με τον Μπάνε είμαι, δηλαδή δεν ξέρω, κάτι με πιάνει. Πώς είναι η συνεργασία μαζί του? Δεν νομίζω ότι... Δηλαδή έκανα τον προλόγο για να προσέξεις τα πεις, το καταλαβαίνεις. Κοίταξε, είναι έξω από την ελληνική λογική, έξω από την ελληνική κουλτούρα. Την σερβική λογική, είναι έξω. Την παραγωγική. Τελείως. Είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι αυτά που έκανε σαν παίκτη θα έκανε, αλλά αυτή τη στιγμή του οφείλει πάρα πολλά ο ΠΑΟΚ. Για το λόγο ότι υπάρχει ο ΠΑΟΚ. Το ζω λίγο, το έχω ζήσει λίγο χρονικό διάστημα, αλλά μπορώ να εκτιμήσω την κατάσταση. Mm-hmm. Είναι ήρεμος, ταπεινός. Πάντα κοντά και μακριά ταυτόχρονα. Έχει αυτό το χάρισμα. Δεν μπλέκεται στα πόδια σου. Ναι. Και νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι έτσι, από μια λέξη έτσι, είναι λίγο, ίσως ακούγεται λίγο πολύ έτσι, εμφαντική, αλλά είναι ευλογία για τον ΠΑΟΚ ότι υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος. Εσύ είσαι χαρούμενος εδώ? Ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είμαι σε μια ομάδα που έχει δυναμική. Έχει και το ζεις από την πρώτη στιγμή που μπαίνεις στο γήπεδο. Καταλαβαίνεις ότι έχεις έρθει κάπου σε ένα μεγάλο κλαμπ. Μπορεί να μην έχει τη δόξα του παρελθόντος, ενώ να μην έχει τους τίτλους του παρελθόντος. Μπορεί να μην μας υποστηρίζει ο κόσμος όπως εμείς θα θέλαμε. Έτσι. Θεωρώ ότι αξίζει αυτή η προσπάθεια που γίνεται μεγαλύτερη υποστήριξη, γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι πάρα πολλής. Έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Και βλέποντας αυτή την προσπάθεια, ειδικά με τους νέους Έλληνες παίχτες και με την προσπάθεια αυτή που γίνεται να ξανανεύει η ομάδα σε τροχιά στο υψηλό επίπεδο, θα μπορέσει να στηρίξει αυτή την κατάσταση. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους παίχτες. Ειδικά για τους Έλληνες. Πλέον, ο Έλληνας παίχτης έρχεται και δένεται με την ομάδα. Υπάρχουν παιδιά, ο Τσόχλας, ο Μαργαρίτης, ο Χρυσικόπουλος, ο Κατσίβελης που είναι από τη Θεσσαλονίκη. Ο Κατσίβελης από εδώ είναι. Βέβαια. Που δένονται με την ομάδα. Ο Καραμανόλης είναι εδώ 2 χρόνια. Είναι νέα παιδιά που ταυτίζονται με το σύλλογο. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι για τον οπαδό να έχει εικόνα προσώπων που έχουν ταυτιστεί με το σύλλογο? Θα το πάω εγώ ανάποδα. Σκέψου έναν οπαδό που βλέπει το ρόστερ να αλλάζει κάθε 8 ώρες. Γιατί αυτό συνέβαινε παλιότερα στον ΠΑΟΚ. Μα γι' αυτό συζητάω ότι αυτή τη στιγμή η κατεύθυνση είναι πολύ συγκεκριμένη. Και να ξέρετε ότι αυτό είναι στόχο δύσκολο, πολύ δύσκολο και για του ξένου παίκτε. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να έχουμε παίχτες σαν τον Λάκη Τζόουν στην ομάδα. Ο οποίος δεν είναι το μεγαλύτερο ταλέντο στο μπάσκετ. Αλλά και όμως όταν το ζήτησε να παίξει 40 λεπτά και να φτύσει αίμα, το έκανε. Το κάνει πάντα. Αλλά έχει δεθεί ήδη με την ομάδα, αγαπάει την ομάδα. Εάν αυτό το καταφέρουμε και το κρατήσουμε και στους ξένους παίχτες σε συνδυασμό με τους Έλληνες,
Νομίζω ότι ο παδός του ΠΑΟΚ, ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ, θα πρέπει να στηρίξει αυτή την ομάδα και θα δει πολύ μεγάλη ανταπόκριση και ανταπόδοση. Τα παιδιά ήταν πολύ χαρούμενα αυτό μαζί με την ΑΕΚ για τον τρόπο που έπαιξαν, για τον τρόπο που τις υποστήριξε ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος που έρχεται στο γήπεδο, στο παλατάκι, είναι πολύ υγιής κόσμος. Ο συγκεκριμένος κόσμος. Δηλαδή έρχεται και χειροκροτεί και στις δύσκολες στιγμές μας στήριξε. Τους βάλαμε κάτι φυτίλια, βέβαια. Λάκι Τζόνς, ο αγαπημένος μου συμπαίχτης, αν και δεν έπαιξα μαζί του, αυτός είναι ο αγαπημένος. Αυτό το... για συμπαίχτης. Τώρα και να καταλάβεις. 40 λεπτά παίζει ο Λάκι Τζόνς στην αρχή, έχει φτύσει αίμα, κράμπες, παθαίνει. Και ξαφνικά φτιάχνει η ομάδα, στείνεται το rotation και τον έχεις τώρα στα 20-22, πώς θα τον έχεις. Εκεί πρέπει να είναι κάπου. Τώρα παίζει 22 λεπτά. Ναι. Πώς αντιδράσει αυτό, πώς αντιδράει ο παίχτης? Ναι. Συμβιβάζεται? Όχι. Κανένας παίχτης δεν συμβιβάζεται. Όλοι οι παίχτες θέλουν να παίζουν 35 και 40 λεπτά. Όμως, ο ΠΑΟΚ έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που είναι γύρω-γύρω από την ομάδα έχει την ευλογία που να είναι μπασκετική. Και μπασκετική με ποιότητα και με επίπεδο. Γιατί έχουμε δει και μπασκετικούς οι οποίοι αντιδρούν πολύ άσχημα. Εμείς λοιπόν είμαστε περιστοιχισμένοι όλοι μας από ανθρώπους όπως είναι ο Μπάνε, όπως είναι ο Σταυρόπουλος, όπως είναι ο κ. Ζουνατζίδης, οι οποίοι για τον α ή β τρόπο, με τον α ή β τρόπο έχουν, είναι ΠΑΟΚ, έτσι, και έχουν ποιότητα και μπορούν να σου δώσουν ένα χτύπημα στην πλάτη σε μια δύσκολη στιγμή που δεν είναι εικονικό, είναι πραγματικό, ή μπορούν να σου πούν δύο κουβέντες και να σε βάλουν στη θέση σου όταν πας λίγο να ξεφύγεις. Το λέω αυτό γιατί όλοι μας, όπως είπαμε, περάσαμε δύσκολες στιγμές, αλλά το περιβάλλον της ομάδας, γιατί πάω σε αυτήν την ερώτηση που έκανε ο Γιάννης, περάσαμε δύσκολες στιγμές όλοι μας, αλλά μέσα από τις δύσκολες στιγμές όλοι βγήκαμε πιο δυνατοί αυτή τη στιγμή. Γιατί ήμασταν μαζί, ήμασταν ενωμένοι και αυτό τώρα μας κάνει να απολαμβάνουμε τις καλές στιγμές που περνάμε. Και δικαιώθηκε μια πίστη σε ένα πλάνο, εντάξει. Ακόμα δεν έχει δικαιωθεί τίποτα. Είναι νωρίς. Είναι πολύ νωρίς. Δεν έχουμε κάνει κάτι. Όχι, να μην τα μπερδεύουμε. Αυτό που λέει τώρα ο Ηλίας είναι ότι και ο Σταυρόπουλος και ο Μπάνε και αυτοί, όταν θα πάνε να πούνε σε έναν παίχτη κάτι, ο παίχτης ήδη ξέρει ότι αυτοί ήταν παίχτες. Και μεγάλοι παίχτες. Ξέρουν πώς θα το πούνε, Γιάννη, αυτό που λες. Ξέρουν. Ξέρουν πώς θα το πούνε. Δηλαδή, αν πρέπει να το πούνε λίγο άγρια, θα το πούνε άγρια. Αν πρέπει να το πούνε κολομπαρίσκι, ξέρεις, έτσι, θα το πούνε έτσι. Όταν, για να το πω απλά, όταν είσαι από κάτω, δεν μπορείς να έρθεις να μου δώσεις άλλη μια να μην πας πιο κάτω. Ναι. Σαν παίχτης ή σαν προπονητή ή σαν άνθρωπο της ομάδας. Αυτοί ξέρουν τον τρόπο και τη στιγμή. Έμπειροι. Έμπειροι με προσωπικότητα μεγάλη. Έμπειροι. Ηλία μου, να μην σε κουράσουμε άλλο. Νομίζω ότι έχουμε μια εικόνα. Δεν μας έδωσες είδηση ποιο παίχτης θα πάρεις αντί του 3. Μας έκοψε και τα πόδια, δεν θα πάρεις κανένα. Είμαστε μεταγραφολάγνοι. Ναι, είμαι σίγουρο. Εντάξει. Τώρα δεν έχει το ποδόσφαιρο, δεν έχει μεταγραφική περίοδο. Τώρα. Εντάξει, του έκλεισα και γρήγορα. Απλά δεν ξέρω ποιο κάνει. Έχω μπερδευτεί. Δεν ξέρω, τεχνικό διευθυντή, ο πρόεδρο, αντιπρόεδρο. Έχουμε εκεί ψυχή. Τέλο πάντων, να σου κάνω την καθόλικη ερώτηση. Μία μόνο, τώρα να μην σε αφήσω έτσι. Γιατί εμπλέκομαι κι εγώ σε αυτό. Εμπλέκομαι κι εγώ σε αυτό, εννοείται, ρε φίλε. Πόσο δύσκολο για σένα είναι ότι ο αδερφός σου είναι διευθυντής στο μεγαλύτερο αθλητικό σέντρο αυτή τη στιγμή. Τι το ρωτάς, ρε. Ξέρω ότι το ρωτάω γιατί έτρωγε πινελί και το SDNA όταν δεν πήγαινε καλά η ομάδα. Τι δουλειά έχει αυτό τώρα? Μια χαρά έχει. Κοίταξε, ο Βασίλης έχει τη δική του προσωπικότητα, εγώ έχω τη δική μου προσωπικότητα. Το μόνο που έχω να πω ότι ξέρω είναι πολύ... ότι είστε, έχετε διαφορετική προσωπικότητα, πίστεψε μου, το ξέρω. Πόσο χτυπάει αυτό το πράγμα? Δεν με ενδιαφέρει πόσο χτυπάει. Εσένα πώς χτυπάει. Έτσι ακριβώς απάντησε τον. Δεν πολύ περήφανος για αυτόν. Έχει κάνει μεγάλα πράγματα σε αυτό που κάνει. Εγώ έχω ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο. Δεν υπάρχει λόγος να συνδέονται δύο διαφορετικές προσωπικότητες επειδή είναι συγγενείς. Ακόμα και αν κάποιος έχει κάτι μαζί μου ή αν κάποιος έχει κάτι μαζί του. Νομίζω ότι είμαστε. Ο καθένας έχει μια έκανα δικό του δρόμο. Και εσύ ξέρω κι εγώ ότι ειδικά στα μίντια μπορεί να πα σε στιγμή να γίνει αντιπαθής μέσα από τον ανταγωνισμό του μηντιακού. Δηλαδή. Αντέχεις χωρίς να απαντήσεις? Ναι, αντέχω. Αντέχεις. Γιατί υπάρχει κριτική η οποία δεν προέρχεται, δεν είναι αγωνιστική κριτική, δεν είναι μπασκετική κριτική. Αλλά θεωρώ ότι ο καθένας επιλέγει τον τρόπο
με τον οποίο θα συνεχίσει τη ζωή του και την καριέρα του. Mm-hmm. Εγώ θέλω να κάνω καριέρα. Μου αρέσει πολύ αυτό που κάνω. Ο αδερφός μου κάνει μια άλλη καριέρα. Του αρέσει αυτό που κάνει. Και επειδή θεωρώ ότι και οι δύο θα προχωρήσουμε σε αυτό που κάνουμε με επιτυχία, θα υπάρχει αυτό το πράγμα όσο είμαστε στην. Πώς το πω, όσο είμαστε στη. Στη δουλειά. Στη δουλειά αυτή. Mm. Ο καθένας είναι μια δουλειά που είσαι στην κριτική. Είσαι σε κριτικάρουν όλοι. Δεν μπορώ για άλλα 20 χρόνια που θα είμαι στη δουλειά αυτή να απαντάω. Εγώ δεν έκανα τυχαία αυτή την ερώτηση. Γιατί ήμουν αμέσως εμπλεκόμενος ως διευθυντής γραφείου SDNA Θεσσαλονίκης. Ναι. Εμένα ξέρεις πόσο με πονούσε που ήξερα εγώ τι δουλειά έχει κάνει το SDNA, ωραία, για να καθαρίσει το ποδόσφαιρο, να το εμπλέκουν για το κακό του ΠΑΟΚ και καλά, ωραία, σε αυτό το ειδικαδόρικο πράγμα, συναδελφοί μου. Που ο καθένας, αυτό που λέει ο coach, ο καθένας έχει την πορεία του. Θα να μαυρώσω εγώ την πορεία μου για να κάνω εντυπώσεις και μηντιακά παιχνιδάκια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Επίτηδες. Δεν ασχοληθεί τώρα ούτε ο Ελίας, ούτε ο αδερφός. Θα κάνω την αναφορά, είμαι υποχρεωμένος να την κάνω. Γιατί πολλά ακούστηκαν και πολλά υπόθηκαν. Και αδικούνε όλους όσους δουλεύουν. Η πορεία θα κρίνει. Τώρα δεν είναι ανάγκη να μπαίνουμε σε αυτές τις λογικές. Ελίας, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ήταν η πιο μπασκετική κουβέντα που κάναμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξανακάνουμε άλλη τέτοια. Δεν πιάσανε σε εκατομμύριο. Να ευχαριστήσουμε και το φίλο που ήρθε εδώ, είναι του μαγαζιού. Είναι ένα καλό παιδί. Ναι, είναι καλό παιδί. Είναι καλό παιδί, φίλο. Ναι, αλλά με μαλώνει συχνά τώρα τελευταία. Θα βγάλω τα γυαλιά μου για τη φωτογραφία, γιατί βλέπουμε. Έλα. Εντάξει, έγινε και εντάξει, αυτό. Έγινε και αυτό. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να ευχαριστείτε και στην κουβέντα. Θα πας πουθενά διακοπές? Εδώ, Θεσσαλονίκη. Θα μείνεις, και εγώ δεν κουνιέμαι. Διακοπές. Προπονητές δουλεύουν όλη τη μέρα, δεν έχει διακοπές. Κάτσε, το λέω, πότε παίζει. Το Σάββατο δεν παίζει. Δεν του έδωσε άδεια. Θα πάρουν άλλα δύο μέρες. Δύο μέρες. Στο ποδόσφαιρο 8 πήρανε. Μαζί με 12 πριν. Πάνε να πάρουν πριν, να σου το πω και αυτό, να του τα πει τα παιδιά. Είναι πρώτο από αυτό. Πάει ο παίκτη και λέει, του λες που πας, στην Τούμπα. Τι έπα να κάνεις? Να λέει, κάτι λεφτά έχω να πάρω. Δεν ξέρεις. Θα περάσουμε και εμείς. Δεν ξέρει. Κάποιο πριν, κάτι έτσι, μια τράπεζα του έχει βάλει κάτι. Πάνω από δεν πήραμε στη τελευταία φορά πριν. Πριν από ποιον είχαμε πάρει. Είχαμε πάρει πριν. Όχι πριν. Μην απευθύνεσαι, κάνει ότι δεν υπάρχει. Ποιος ήταν ο Μπατατούδης, ο φίλος. Τελευταία φορά, σαν κούλα. Ο Γιαννούρης, όταν δεν τον πληρώνανε. Ωραία. Έτω και τους προπονητές από την έφρατο, να ξέρεις. Επιβεβαίωσε λίγο. Συμφωνεί από πίσω. Σε ευχαριστούμε και πάλι.